95 και 5, καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και Κωστή Ραπτόπουλος με Μιχάλη Σαρούπουλο θα σας κρατήσουν στην τροφιά έως και τις 8. Πρέπει να σκητάλει από Κωνσταντινίδη και Σμαράγδα. Ναι, δεν είναι τρομερό. 100% έχουμε Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου. Και... Θανάση Καζαμπάκα, γιατί. Προσέχει. Κάτι φίλοι μας που κάνουν 130 κιλά πάγκο, ξαπλωθήκανε με τον COVID. Πνευμονία, πάνταρη. Άμα το πάρει αψήφιστα, όχι, όχι. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, στο βωμό λέει του τουρισμού, εντάξει, θα τα κρατήσουμε όλα ανοιχτά. Καλά, εντάξει, εντάξει, μετά μας πει. Μετά όμως τον Οκτώβριο, καλό θα είναι να μείνουμε λίγο μέσα. Μετά Απρίλιο, μάλλον ξανά πάλι. Θα ξανανοίξουμε. Είναι... Θα πεθάνουν όλοι. Θα έρχεται ο ιός, θα έρχονται οι τουρίστες, θα φεύγει ο ιός. Θα φεύγουν οι τουρίστες. Θα έρχεται ο ιός. Τελειώσατε. Πάντως είμαι πανέτοιμος. Θεωρείς θα μας κλείσουν τώρα από Οκτώβριο. Όχι, okay, μάσκες όμως αυτά. Μετακινήσεις δεν θα μας κάνουν πρόβλημα νομίζω. Όχι. Αλλά κάποια αυτά θα πάρουν. Κοίταξε. Κανα θέατρο θα μπορέσουμε να κάνουμε ή μπα. Θέατρο θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε. Μακάρα μπορέσουμε να κάνουμε γιατί να μα κλείσουν. Κοίτα, αυτή τώρα το μάθημα του είναι μετά τα 60 να κάνει τέταρτο εμβόλιο. 60. Και μετά τα 60 έτσι. Να κουμπώσουν κι άλλο. Τέταρτο εμβόλιο μετά τα 60, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν του θέλει ζωντανού αυτού. Μετά τα 60-65. Πότε θα του αφήσει, λέει, μην το κάνετε. Όσοι φύγουν να την γράψει. Εντάξει, τώρα πεθαίνει από σχολικό ειδήτη στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εκτός από κόμμα. Οπότε... Από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, παιδιά, πηγαίνουν για κάτι άλλο, κολλάνε λοιμώξη και πεθαίνουν από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Πάνε, φτιάξουν τον ήχη και σε κόμουν το δάκτυλο. Τέλος πάντων. Σου λύνουν το πρόβλημα όμως. Το πρόβλημα μας λύνεται. Βέβαια, για να μην τα λέμε και, να τα λέμε και όλα, έχουμε και καλούς γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι όπως λένε όλοι. Έχουμε καλούς γιατρούς, αδικημένους να πούμε. Αδικημένου. Και φυσικά, όπως και να το κάνουμε, εγώ, δεν παίρνουμε τα λεφτά που πρέπει. Ακόμα εγώ, αν είχα πρόβλημα και με χείριζε γιατρός στο νοσοκομείο, ναι, κάτω από 600 ευρώ δεν τον έδινε. Πάρτα γιατί γλιτώνω. Αν πάω στην κλινική, θα με πάρουν και τα σόβρακα. Αν αντί να με πάρουν 4 χιλιάρικα, 3,5, ναι, πάρε 600 στάρικα, θα με φτιάξει και άλλα δύο. Ο αναισθησιολόγος, ένα χιλιάρικο θα μου πει. Γρηγοράδα. Όχι στο τζάμπα όλοι. Τις γκόμενες, τις λουλουδούδες και... Πλέον δεν έχει, ούτε, δεν έχει ούτε λουλουδούδες πλέον. Άντε κουφάλι. Πώς πιστεύεις ότι πας στα μπουζούκια πλέον? Ποιος θα πάει στα μπουζούκια τους απένταρους? Ποιος θα πάει στα μπουζούκια? Πήγαινες μπουζούκια εσύ. Πήγαινα, ήθελα, δεν ήθελα, πήγαινε. Αφού δούλευα στο Scan TV. Μα δούλευα στο Scan TV. Ναι. Το Scan TV το είχε ο Κυριαζίδης, ο Νίκος. Ο οποίος είχε το σκορπιόσκοπ, ποιος ήταν από πάνω, στον πάνω όρο. Εγώ έκανα εκπομπή, να πούμε, και από πάνω ακούγονταν ο Ρέμος. Τα πάτε, ρε, ακούγονταν ο Ρέμος. Και μετά για να περάσεις, να βγεις από το στούντιο, έπρεπε να περάσεις από τον μπουζουξίδικο. Αναγκαστικά. Να πιεις δύο ποτά με την κόμενα πάνω. Τάσου και δύο ποτά, ε. Δεν τάσπηκα, τι ας πω, ψέματα. Μετά έκανα εκπομπή, ξύπναγα το πρωί, πάω στο στρατηγάκι. Τα μάτια πρισμένα σαν του Πάρνα του ηθοποιού. Ναι, αλλά τότε άλλες αντοχές. Κρατούσες. 27, δηλαδή, μπορεί να κοιμώσουν 5 ώρα το πρωί και να σηκωνώσουν 7 από άμα έρθει. Τι έκανα τότε. Τώρα το νιώθεις διαφορετικά. Δηλαδή, δεν άμα... το νιώθω γιατί έχασα κιλά από τότε. Α, οπότε είσαι πιο γρήγορος. Είμαι πιο αδύνατος από τότε και τα λοιπά. Έπλεξα και με την πυγμαχία που κάνω εκρηκτική προπόνηση. Ναι. Αλλά τις αντοχές που ας πούμε έτρωγα όσο εσύ. Ναι, ζωή τώρα δεν μπορώ να φάω. Δεν μπορείς να φας τώρα. Τρώω τη βρωμιά, ναι, αλλά στο 1/4. Δηλαδή την κάνω την ατασταλία, ας πούμε, αλλά πολύ, προπόνηση, τρώω, όμως, πολύ λιγότερο, τρώω πολύ λιγότερο. Θα ξαναγυρνούσες σε εκείνη την εποχή με τα τωρινά μυαλά? Βέβαια, θα είχα διαπρέψει. Ή θα είχα καταστραφεί ή θα γινόμουν μεγάλο. Ή θα είχα καταστραφεί. Ή θα γινόμουν μεγάλο γλίτη, θα έλεγα δεν αξίζει τον κόπο. Ναι. Θα πήγαινα πίσω από μια ομάδα που κάναν μεγάλο. Να μην έπρεπε πάνω να δώσει τα προφυλακτικά σε κανένα, αυτά τι είναι. Θα έλεγα θα ρουφιάνευα εγώ αντί να με ρουφιανεύουνε. Θα την άλλαζε τόσο πολύ. Αντί να κοπανούσα τον κόσμο, θα του άφηνα να με δίνουν, θα του έκανα μήνυμα, θα του έπαιρνα λεφτά. Α, θα γινόταν τέτοια ψυχολογία. Μα έτσι θα έκανα λεφτά με τον Κόρτοπα μπροστά μου. Τόσα χρόνια Κόρτοπα. Στο Σκορπιό προλάβε κανένα όνομα έτσι. Ωρέμο. Ωρέμο, ε. Ναι. Είχε βγάλει πολλού ο Κυριαζίδη, αγνώμονε όλοι. Αχάριστη. Όλοι, σε όλου του κύκλου αυτού υπάρχει αγνωμοσύνη. Του φτιάχνει και μετά σε ξεχνάνε. Εγώ ήταν τον Κυριαζίδη σαν προσωπικότητα, σαν άντρα, όταν είχε κλείσει το Σκαν. Είχε περάσει, είχε πέσει πάλι ένα ρώσικο αεροπλάνο στα Πιέρια όλη. Είπα αυτή να δείτε οι κεραίες εκεί πέρα. Γιάκοβλε. Για να δείτε οι κεραίες τι έκανε και τα λοιπά. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο να μαζευτούμε όλοι οι τοπικοί σταθμοί. Τότε ήταν δυνατή. Πολύ που πρόγραμμα. Ναι. Όπως είναι τώρα σύψη να πούμε. Ήταν ένας που εκεί ήταν με το Πασόκ, ήξερε τα θέματα και τα λοιπά. Και πήγε να μας κλείσει εμάς για να κρατήσει το ΩΜΕΓΑ TV αυτό. Ναι, και τραβάνα βρωμόξυλο, κύριε Δήμαρχε. Και μπροστά σε όλους. Όχι, πολύ το ευχαριστήθηκα. Χριστούλη μου, να γιάσουν τα χεράκια σου, λέω, Νίκο μου. Γερό, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Τι λες, μπροστάς όλο το... Αφού πήγα να μας πουλήσουν. Α, οκ, εντάξει. Πήγανε με τους άλλους, σου λέει, να μείνουμε εμείς ανοιχτοί, να κλείσουν οι άλλοι. Και μας κλείσανε 6-7.
σταθμού. Γιατί δεν ήμασταν με το κόμμα. Άρα, εγώ δεν ήμουν με την. Ποτέ δεν ήσουν με το κόμμα. Δεν είχα κάποιον να είναι εκεί κοντά να κορομάμε, ναι, να πούμε κτλ. Από εποχές Βουλνού δεν ήσουν με το κόμμα. Εσύ. Όχι. Ποτέ. Δηλαδή όταν οι υπόλοιποι ήταν υποστηρικτικοί. Όχι. Εσύ με το Βουλνό ήσουν λίγο κόντραριστό. Ναι, ναι. Μπατατούδι το γλύφα παίρνανε τις μετοχές, τους έδινε τις μετοχές, κόντρα εγώ, ερχόταν οι παοξίδες και έχεις τίποτα με τον πρόεδρο. Αυτό, ωραία ερώτηση. Είσαι λογιστής εσύ και ασχολείσαι με τα λογιστικά του ΠΑΟ, κολομάγανε. Μπράβο, σου έχουν κάνει τίποτα για... Μετά τους έκοψε το μεροκάμα τον Μπατατούδι. Με τον Μπατατούδι, θα τα έχουμε ζήσει, δεν χρειάζεται. Τώρα για να επιστρέψω το κομμάτι των μπουζουκιών, ναι. Παίρνουν σκαλά. Ναι, καλά ήταν. Όταν πήγαινε δηλαδή στα μπουζουκιά, ναι. Και τώρα σ' ακούω πολλές και λες, πάμε εκεί. Αλλά παίρνουν σκάλα το γουστάρε. Ναι, μετά είχα ένα φίλο. Ο Έλληνας, γιατί το είχε έτσι αποθυμένο τότε. Είχα ένα φίλο, είχε μια γκόμενα 6-7 χρόνια πιο μεγάλη, του είχε ανοίξει ένα μαγαζί. Όπα. Του είχε ανοίξει ένα μαγαζί, αυτή στην Αθήνα τραγουδούσε. Του δίνε. Αυτό δεν είχε έσοδα έξοδα. Μπακτήση, τι. Είχε μόνο έσοδα. Δεν είχε γραφεία. Μόνο έσοδα πώ είχε. Ναι, ρε παιδί μου, είχε, έλα, ξέρω, μάρα, φίλε, είχε το ταμείο εσόδων-εξόδων. Αυτό δεν ήξερε. Είχε μόνο ταμείο εσόδων. Είχε την Αζάνα, πούμε. Είχε το μόνο των εσόδων. Την είχε ρημάξει την γκόμενα. Που θα πάμε στο Κόρους και είδα που ζητήθηκε ο Κόρους λεγότανε, το είχαμε ρημάξει να πούμε. Και Κόρους ξανά με ένα Κόρους και... Ναι, μετά από 3 χρόνια λέει, σε καθιστώ υπεύθυνο λέει αυτή γιατί και τα λοιπά. Καταστροφή. Καταστροφή. Πατσαβούρα τη λέω, είναι δυνατότητα. Χοντρό. Εγώ πτέω λέω που άλλος ήθελε να κάνει, ήθελε να κάνει τα μουχαμπέτια. Δημόσια σχέση με τους φίλους και τα λοιπά. Έκανε όμως, ε. 3 χρόνια τη ρήμαξε τη γυναίκα. Δεν ήλεξες και τα λοιπά. Γιατί το γούσταρε ο Έλληνας τόσο το μπουζούκι. Ποιος? Ο Έλληνας γιατί το γούσταρε τόσο το μπουζούκι. Ο Έλληνας δεν γούσταρε τόσο το μπουζούκι. Γούσταρε να δείξει ότι πάει στο μπουζούκι. Ο Έλληνας δεν είναι ότι θα έχει μια γκόμενα. Θέλει να δείξει ότι έχει γκόμενα. Είναι του... Ότι δείξει δηλαδή, ότι τρώει στο ακριβό αστιατόριο. Όχι να πάει. Το καλό το αυτοκίνητο δεν θέλει να το απολαύσει αυτό. Θέλει να δείξει ότι έχει καλό αυτοκίνητο. Θέλει να δείξει ότι έχει ωραίο σπίτι. Μπορεί να μην το πάει να το χάρει να πούμε. Ναι. Θέλει να δείξει. Είτε του, είναι του επιδεικνύομαι. Ο Έλληνας. Μπορεί να μην το ευχαριστείτε καν. Είναι λαός φιγουρατζής, ρε παιδί μου, Έλληνας. Φιγουρατζής είναι, πώς θα σου το πω. Πανηγυρτζής. Και πανηγυρτζής και κουμαρτζής και φιγουρατζής. Κουμαρτζής είναι. Δώστε τον Έλληνα 10.000 στο χέρι τώρα. Ναι, τα 8 τα παίξει εκείνο. Τι να τα παίξει. Τα 1.000 ευρώ να πληρώσει κανένα λογαριασμό. Διακοπές δεν φάει. Θα πάρουμε διακοποδάνειο άλλα 2.000. Να περισσεύω τα κάνουμε 12. Ναι, τέτοιο είναι ο Έλληνας. Εγώ τον έχω ζήσει. Πήγε πολλοί κόσμοι έτσι. Εγώ όταν ήμουνα. Δούλευα υπάλληλος, έκανα 2 δουλειές, ναι. 25-27 χρονών με το χρηματιστήριο, 30. Να γνωρίζεις μια γκόμενα, γυναίκα, να πεις, σου λέει βγαίνεις να δει, τι δουλειά κάνεις υπάλληλος, ξέρεις πως έφευγε. Τρέχοντας. Όπως η Αλφα Ρωμαίο η Junior στα φανάρια έφευγε. Μα γιατί έφευγε, υπάλληλος, έλεγε για αυτό. Να κάνεις από τον υπάλληλο. Υπάλληλος. Ενώ άμα έλεγα χρηματιστής. Δεν σκότωσα τη μάνα μου, χρηματιστής, άμα ήτανε. Τι δουλειά κάνεις, χρηματιστής, έχω ΕΛΔΕ. Τι σπούδασες. Τι σπούδασε, έβγαλα την τρίτη γυμνασίου με τον Ζαγουράκη και τον Ανατολάκη, αλλά έχω ανοίξει ΕΛΔΕ. Έχω 12 λέξεις. Ναι. 7 λέξεις ο ένας λεξιλόγιο, 12 ο άλλος, έχω ανοίξει ΕΛΔΕ. Να στρώγαν την κόμενα με την ΕΛΔΕ. Εσύ υπάλληλος. Κάποια στιγμή λέω θα το κάνω. Λέω έχω ΕΛΔΕ. Oh. Ναι. Μέχρι να καταλάβει ότι ήμουν υπάλληλος, πέρασε ένας μήνας. Πέρασε κάνα φυλάκια καλά. Έχω ΕΛΔΕ και εγώ ένα. Τώρα. Τώρα, άμα πει είσαι υπάλληλος, έχει δουλειά. Μεγαλύτερο γκόμενο. Εδώ είσαι. Άμα πει ότι είσαι στο δημόσιο. Το δημόσιο, κάθε πρώτη μηνό, κάποιο είσαι γιατρό, ό,τι θε πει. Σαν εμπόδιο, δηλαδή, άμα τρέχει. Ναι, κάνει άλμα. Άλμα θα εγώ δεν με γνωρίζανε. Ναι. Φυσιογνωμικό και γνώριζα. Θα έλεγα ότι είμαι γιατρό. Τι γιατρό, θα έλεγα ότι είμαι ξέρω. Ορειλά. Επεμβατικό, θα έλεγα. Α, επεμβατικό και κάνω το έντερο και το δάχτυλο. Σαν γαρδούμπα, ναι. Κοίταξε να κάνω τώρα πως γαρδούμπα, ναι. Να μην ξεχάσουμε να μάθουμε ναι. Για... Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι... Θέλει κρέας. Θέλω καλό κρέας σε, ναι. Σε χωριό, αλλά να μην είναι ντοπαρισμένο το κρέας. Όχι, και το θέλεις αγνό, αγνό. Πού έχει, ποιος προηγεί. Θα μας στείλουν κανονικά να πούμε ότι γράφεται 9.55, ναι. Αφήνετε να γίνει το μήνυμά σας, αποστολή στο 54. Τα βέρνα τάδε, χωριό τάδε. Χωριό θέλει, όχι, χωριό θέλει, χωριό. Επίσης πάλι στην Κομωτινή στο τάδε. Θέλω χωριό. 9.55 λοιπόν και λέω το μήνυμά σα αποστολή στο 54045. Θα ρω κάτω Παύλα Μάκη στο Instagram. Και έχουν Κωστή Δραπτόπουλος επίσης στο Instagram. Πάμε λίγο. Κωστή Δραπτόπουλος στο Instagram. Λοιπόν, έχουν παιρευτεί όλοι τι καλά κρέατα έχουν τα χωριά. Κάντε να σα δω. Πάτω. Προηγείται η όρμα τώρα έτσι. Πελοπόννησο, έχει πάει καθόλου να δοκιμάσει. Τώρα τη δοκιμάζω την Πελοπόννησο. Τώρα γνωρίζω την Πελοπόννησο. Θα βάλω ένα κουιζάκι. Έπαγα σε ένα εστιατόριο. Ένα γρήγορο. Θα βάλω έτσι για την εκπομπή. Σε ποια περιοχή της Πελοποννήσου λέγανε ότι κάνει το καλύτερο κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Σε κοκορέτσι. Πολύ γνωστή ταινία ήταν η περιοχή της Πελοποννήσου. Εγώ έφαγα ψάρι όμως. Ψάρι. Όπα. Ψάρι στην Πελοπόννησο. Μου λένε θα πας στο διακοφτό. Στο διακοφτό. Για ψάρι.
στο, εκεί που ήταν το Διονύσιο ο Παπαγιανόπουλος στο χωριό, εκεί που έτρωγε ο Παπαγιανόπουλος, έγινε ένα μαγαζί που λέγεται Ο Σουπάκιας. Πώς? Ο Σουπάκιας. Πάω, λέω, εντάξει, λέω, πάω. Πάω που λες, δεν έχω φάει καταρχήν καλύτερη ψαρόσπα στη ζωή μου. Ωραίες, βέβαια. Τέτοιο ψάρι τα πιάνε. Μ' αρέσει, ο Σουπάκιας. Ο Σουπάκιας. Ο Σουπάκιας. Μετά πήγα ο Ηλίας, είχα πάει. Εντάξει, τότε μας κήκαν κυνηγήσει και όλα, δεν προλάβαμε να φάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ναι, ναι. Ποιο ξέρει τι θα έγινε, α πούμε, δεν μπορεί να του είπε τίποτα. Αν τρέφει, λεγόταν το χωριό μα. Ναι. Του είπε τίποτα, όχι. Δεν του είπαν. Δεν το πιστεύω. Για κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Του είπα και για την σεξουαλικότητά του. Α, που γλυκύτατο όπω πάντα. Άντρα γλυκό εδώ. Γλυκύτατο με τον καλό το λόγο στο στόμα του που έφτασε τον πύργο Ηλία. Έτσι, μέλιστα το στοματάκι. Ναι, ναι, ειδικά εκεί κάτω κιόλα που. Άμα, όχι, είμαι πολύ ευγενικό. Άμα με τυχωθεί ο άλλο, γίνομαι πιο χειδαίο εγώ. Ναι, γιατί πα στο επιθετικό να τον κόψει. Είχαμε στο καράβι προχθές, όχι, ναι. Εχθές, ναι. Σε 18 δευτερόλεπτα έδωσε 82 βρυσίες ένα ταξιτζί. Κίτρινη μπλούζα ταξιτζί, φαίνονταν αργιανός πρέπει να ήταν. Είχαμε ένα με τη μήνυμα. Έδωσε 18 σε 18 δευτερόλεπτα. Κάτσε να δω βρυσιά ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Πώς πάει. Η αναλογία βρυσιά. Δεν πρέπει να έχει ακούσει τόσες πολλές βρυσίες ο ταξιτζής τόσο γρήγορα. Είναι 4,5 βρυσίες το δευτερόλεπτο. 4,5 βρυσίες το δευτερόλεπτο του χωρίξη. Ναι, δεν μαλώνει και εύκολα. Στην Ηλία που λες τώρα, που πήγε από την Ιταλία, όταν είχα πάει στο καράβι, είχαμε έναν γραμματικό, έναν υποπλοίαρχο, ο οποίος ήταν από τον πύργο Ηλίας. Ναι. Δεν έλεγε καλημέρα. Όχι. Αντί για καλημέρα, έλεγε. Παναγία σου. Δεν το έχω ξαναδεί. Υγιέστατο άνθρωπο. Στη ζωή μου δεν το έχω ξαναδεί. Ποτέ δεν το, δηλαδή. Ξυπνούσαμε και το έλεγε τότε. Τώρα έχει βγει ένα γνώμο. Δεν μπορείτε να βλαστημάσετε τα φίλια. Δεν μπορούμε να βλαστημάμε τα θεία. Καλά, καλά. Το ερώτημα είναι το εξή. Ναι. Αν βρίσκω το Μωάμεθ, πιάνει. Δεν πρέπει άμα κανένα... το πω, άμα το πω το Μωάμεθ σου, ρε παιδάκι μου. Καμιά σχέση. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ναι. Το Βούδα σου, αν πει. Ναι. Θα σου πω τι γιατί... πιστεύω γι' αυτό και θεωρώ ότι επειδή. Γιατί αν πει την Παναγία σου, α πούμε, θα σε βάλει φυλακή. Αν πει το Βούδα σου, α πούμε. Ισχύει ή μόνο για τη δική μας θρησκεία. Πρέπει το νόμο να το ξεψαχνίσω και ο Γούλια είναι μέσα ακόμα. Δεν μπορώ να. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μην πιστεύει. Μπορεί κάποιο να μην πιστεύει. Απλά δεν χρειάζεται να προσβάλλει την πίστη του άλλου. Οτιδήποτε κάνει. Βουτιστή, μαμηθανό, χρυσαρό ορθόδοξο, δωδεκαθαριστή. Εμένα ξέρει. Έχει μία πράγματα να βρει. Γι' αυτό και εσύ ξέρει τι με βρει. Λέω, έχω βρει μια φορά νευρία σε χέρι και μου λέει, φίλε, βρει το Μωάμετ, βρει το Βούδα. Βρει κάτι άλλο το δικό μας, λέει, βρίζει να πούμε. Δεν χρειάζεται κάτι. Βρίσκει, ναι. Έχει χίλια πράγματα να πεις. Ναι. Παναχαϊκές, τέτοια. Από όλων Αθηνών. Από όλων τι θες. Εντάξει, τώρα που λέμε Παναχαϊκές και από όλων Αθηνών, ναι. Θα τσεκάρουμε λίγο και κλήρωση. Γιατί είχαμε χθες κλήρωση. Τι κλήρωση. Κλήρωση το Λότο. Αφού. Χθες το βράδυ. Χθες το μεσημέρι, μάλλον. Ναι. Αρσαλονίκης έπεσε με την ίση. Ναι, ρατσί κοινή. Ναι, ναι, ναι. Οφείλω να πω, οφείλω, γιατί θα ξεδιπλωθούμε και σε αυτά, ότι δεν με νοιάζει η νύση. Ο Σαρκιανό. Ο Σαρκιανό δεν σε νοιάζει. Με νοιάζει η Μακάμπη. Μόνο. Ο Μουτσούρα τώρα είναι το. Μόνο η Μακάμπη με νοιάζει. Μουτσούρας, ναι. Δεν με ενδιαφέρει νύση, δεν με νοιάζει ούτε στο χάρτη που είναι. Ναι. Η νίκη ανήκει, ανήκει παλιογειτονιά, α πούμε. Δεν με νοιάζει η νύση καθόλου. Ναι. Δηλαδή ο Άρης, αν περάσει τη Μακάμπη, ναι. Παίρνει σχεδόν 750 χιλιάρικα. 800. Mm. Παίρνει το συμβόλαιο του Γκρέι. Mm. Δεν πρέπει να τον νοιάζει τίποτα άλλο για την ώρα. Μόνο Μακάμπι. Δηλαδή βλέπω ασχολιότητα. Αγνώμονες Αριανοί για τον Καρυπίδη. Και εδώ θα πω το εξής. Αγνώμονες. Θα πρέπει. Όλο λιγούρα φιγούρα. Θα πρέπει ακόμη στο ραδιόφωνο φιγούρα. Να πάει στο διαρκείας ο Αριανός. Πήρατε διαρκείας. Θα πρέπει να πάει ακόμη παραπάνω στο διαρκείας. Να πάρετε ψοφίμια να πούμε. Χρειάζεται. Ψοφίμια να πούμε. Και εδώ θα φανεί και κάτι ακόμα. Ναι. Αν παρά την κλήρωση αυτή με την Ίση. Ναι. Ο Άρης πάρει κι άλλο παίχτη δυνατό. Θα πάρει δύο. Θα πάει ακόμη παραπάνω υπέρ του Καρυπίδη αυτό το πράγμα. Ένα δηλαδή... ο Σαββίδης τον προτρέπουν οι μέτρος που να πάρει και δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Τρεις παίκτες λέει θέλει, το διάβασα. Και ξανά πάλι. Όλοι οι ρεπόρτερ γράφουν. Γρηγοριάδης γράφει. Παρακολουθώ φέρνει. Πάρε τρεις παίκτες. Ένα πάλι παίκτες, δύο παίκτες, τρεις παίκτες, τρεις θέσεις κτλ. Τρεις παίκτες να πάρει. Δεν κουνιέται το αυτή του το Σαββίδη και φέρνει. Δεν έχει τελειώσει. Το ίντερνετ δεν φτάνει μέχρι τώρα στο να διαβάσει να πούμε. Α στείλουμε τα χειρονομικό περιστέρι. Ξέρω να το στείλουμε κανένα περιστέρι. Ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει, τι να πω. Πιστεύει θα πάρει. Ποιο να πάρει. Ο Σαββίδης παίκτη. Τι να πάρει. Θα πάρει δύο παίκτες. Ούτε τσάγιο τον μπροστά δεν θα πάρει. Τίποτα δεν θα πάρει. Τίποτα. Έχει δώσει πολλά λεφτά. Και δεν θα πάρει τίποτα μηδέν. Τίποτα. Τώρα είναι η Ρωσία-Ουκρανία. Μέχρι να τελειώσει αυτό το παραμύθι, ο πρόξενος, ένας φίλος μου. Οχ. Αυτό φοβάμαι. Σημαίνω πρόσωπο. Το πρόξενο. Τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, με κάλεσε ο καινούριο μπλόξενο, πώ το λένε. Ναι, ναι, όχι ο Πάιετ που ήταν ο παλιό. Όχι ο παλιό, ο καινούριο. Ο Φιλέλληνα είναι αυτό και τα λοιπά. Το Τσουλέλη φοβάμαι. Του λέω, θα πα, θα πάω. Φίλο μου, τώρα δεν λέω όνομα. Ναι, ναι, όχι, λέω, κοίταξε, πε τον τι θα γίνει με τον Σαββίδη και τα λοιπά για να κάνουμε κανένα ρεπορτάζ.
Λέει, μόλις του είπα για το Σαββίδι, γύρισαν τα μάτια του, λέει, ανάποδα, όπως που πετάνε στο κουλοχέρι. Παίρνουνε μπόνους, ναι, τα φρουτάκια, ναι. Πέταξε καφέδες απάνω και τα λοιπά. Δεν ήθελα να ακούσει, λέει. Oh. Λέω, σοβαρά μιλάς. Λέει, ναι. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό, αλλά μπορεί να λέει κιόλα. Θα σου πω όμως τι συμβαίνει πολλές φορές. Γιατί το ψιθυρίζουν οι ρεπόρτερ του Πάου. Σε αυτές τις κοινωνίες. Χαμηλόφωνα και τα λοιπά. Μεταξύ μας, ξέρω εγώ, το θέλουν το δικό μας και τα λοιπά. Σακούλες δεν υπάρχουν. Και τώρα εδώ τι γίνεται. Γιατί παλιά θα υπήρχαν σακούλες. Δεν το λέω αυτό κομμουνιστικά ή αστερά. Τώρα πες το και κομμουνιστικά δεν μας πειράζει. Θα εξηγήσω το εξής. Πάντα το κεφάλαιο βρίσκει τρόπο. Δηλαδή, αν θελήσει, θα βρει τρόπο. Όπα, τώρα το βάζει τρικλοποδιά. Τώρα του λες μπάγκα, αυτό είναι δικαιολογία να μου. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Δηλαδή, πάντα όταν θέλει να βρει τρόπο, βρίσκει τρόπο. Μάλιστα, ναι. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω και μια στιγμή που είχε βγει για το Σαββίδι, είχαν πει για του επιχειρηματίε που είναι από τη Ρωσία κλπ. Που ο άνθρωπο είναι Ελληνορώσος, δεν είναι Ρώσος. Βγήκε λοιπόν ο Μητσοτάκης και είχε πει: αφήστε το Σαββίδι απ' έξω από μόνο του. Δηλαδή, ναι. Δεν τρώω ότι γιατί, ο Μητσοτάκης γιατί... με το Σαββίδι έχουν κακές σχέσεις. Όχι, ρε, φοβάται του ψήφου. Έχει ψήφου ο Πάο. Έστω και αυτό το κίνημα. Καταλαβαίνουν κάποιοι να μπουν. Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη δεν έχω δημοτικότητα μεγάλη. Να μπουν το κλίμα λοιπόν. Ναι, σου λέει: τι να πάω κόντρα τώρα με. Γιατί να πάω κόντρα. Δηλαδή, εσύ θεωρείς... λέω, θα κάνετε το γήπεδο, ναι, σαν θα το κάνουν, σου λέει. Λέω και του Αριανού που όπου θα γίνει το γήπεδο και σάμα τι θα το κάνει, σου λέει. Ποτέ έτσι. Να το κάνουν, εγώ θα έχω περδάνει. Πάω 99 χρόνια σαν τον πατέρα μου να πω. Κάτσε να γίνουν εκλογέ, θα δούμε τα κάνουν. Ποιο θα κάνει. Αυτό θα βγει πάλι. Ποιο θα βγει. Κάτσε, μπάστα. Ο Βρικόλακας. Δεν τραβάνε, ρε Γιάννη. Δεν τραβάνε, αλλά δεν θα βγει όπω υπολογίζει. Δεν θα βγει, αλλά θα βγει πάλι. Δεν θα βγει όπω υπολογίζει. Μπάστα, έχει ψωμί τώρα, ειδικά μα γίνουν τώρα νωρί. Δεν τραβάνε οι άλλοι δυο. Δεν τραβάνε. Αργοκούνε. Ο Κουτσούμπας έχει στο τζάκι με τα ξύλα, ανάσκελα και τα λοιπά. Ο Κασιδιάρης ακροδεξιά τους εξαφάνισε. Καράξει ο Βελόπουλος όλα, όλα ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος το λέει, μπες στη Βουλή, μην κουνιέσαι πολύ, γιατί θα πω τον Ιούδα να σε προδώσει. Τρεις φορές. Ναι, πρόσεξε, θα στείλω τον Ιούδα, σε ελέγξει να πούμε. Θα έχουμε θεματούδια, θα ασχοληθούμε λίγο και με την κλήρωση. Με όλα θα ασχοληθούμε. Όπως επίσης και με την τιμωρία του Βιερίνια. Βιερίνια, Αυγούστο, λέει, τιμωρήθηκαν με πρόστιμο τον ιστορικό οργανισμό γιατί πήραν κόκκινη κάρτα στον αγώνα με τη Λεύσκη. Και ο Κούρτς γιατί πήρε χρειαστή κίτρινη. Τώρα, άμα πάρω τη Βάσο τηλέφωνο, θα αρχίσει να βρίζει, να πούμε. Γιατί. Τι τον τιμωρεί, δηλαδή, τι έκανε. Σε χαμένο παιχνίδι. Πάει και με παίρνει κόκκινη χωρίς λόγο τώρα. Συγγνώμη, σε ποιο λεπτό την πήρε την κόκκινη. Στο 80 πώς την πήρε. Στο 80 ήταν το μάτσο 1-1. Τελείωσε το μάτσο 80. Τι με παίρνει κόκκινη. Και τι θα γίνει, δεν απέξω. Γιατί να την πάρει την κόκκινη, ειδικά εσύ που είσαι και τέτοιο. Γιατί εγώ είμαι βιερνικό φουλ. Εγώ δεν είμαι τίποτα ρε. Εγώ είμαι φουλ του Βιερίνα. Και θεωρώ ότι τώρα αυτά λάθη... είναι εντυπωσιασμοί τη. Πάει πάω στον κόσμο και είμαστε εδώ. Ποπομπαριλίκια. Κίτρινη κάρτα τον Αυγούστο και τον Βιερίνα τώρα τον τιμώρησε σε τελειωμένο παιχνίδι τώρα. Να καλύψει τα λάθη τα δικά σου τώρα, τιμωρεί τον Βιερίνα και τον Αυγούστο. Κάνε κάκα ψηλά και αγνάτε με παραμύθια τη καλή μάρτυρα. Εγώ δεν κάνω τώρα βάτα τον Αυγούστο και τον Βιερίνα. Αλλά το ότι εγώ σε κάτι. Δηλαδή δεν πάει καλά η εκπομπή μου. Ναι. Και αυτό ο Καζαμπάκας. Δεν φταίει ο Καζαμπάκας. Έλα ρε φίλε. Και φταίει δηλαδή, το μικρόφωνο. Δηλαδή είναι στραβό το μικρόφωνο. Όχι. Τι είναι η Λίλα έξω δεν κάνει τα τηλέφωνα. Ή η Σμαράγδα αυτοί οι άλλοι θα φταίνε. Και άμα πάμε καλά είμαστε παικταράδες εμείς. Εννοείται. Άμα πάμε είμαστε καλά, όλοι καλά έτσι. Είμαστε όλοι λάθος. Και άμα είσαι σωστός πάμε καλά σαν ομάδα και φταίω γάμα κάσω να είμαι και ενοχικός. Άρα το παραμείνει τώρα. Και θα πάμε σε διάλειμμα γιατί. Τιμώρησε τον Βιερίνια γιατί έφαγε την κάρτα. Θα πάμε 8.30 είναι σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε φορτσάτι. Ναι. Με Σμαράγδα, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι εδώ. 95 και 5 από τις 8 έως και τις 10. Κωστής Λαπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας για περίπου μια μισή ώρα. Ακόμη Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου. Εύκολα παρκάρουμε πάντως. Εύκολα. Εύκολα. Πανάνετα, όχι απλά. Τι τα έχουν γεμίσει, Πανομές, Καλλικράτειες, Νέες Ηράκλειες. Εδώ γύρω. Μεταξύ... Περέες, Αγιατριάδες, Μπαξέδες. Έχουν τρελαθεί στα beach bar και έχουν κάνει κάτι τιμές, κάτι κεφαλιές. 30 ευρώ λέει πίσω, ξαπλώστρες, 50 ευρώ προς τιμές. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, ξέρεις γιατί. Κάτσε ρε φίλε. Όποιος διαμαρτύρεται. Ας μην πάει. Οι μπαμπάδες μας εμάς όταν ήμασταν μικροί, ναι. Οι μάνες μας, παίρνανε να πούμε ένα-δυο ροδάκινα. Τυρί, λαβάς, κάτι τέτοιο. Τα προτισμασί σου, σαλαμάκι, κεράκι. Ωραίο το σαλαμάκι. Και ένα ψυγιάκι και τα λοιπά. Πώς το λέγανε αυτό το τετράγωνο που άνοιγε με αυτό το κλειδί που το τόστρε. Το σβάν, να πούμε. Παίρνανε λίγο σβάν. Λοιπόν, ψωμί, βουτήρατα. Ναι. Λοιπόν, τα παίρνανε. Παίρνανε την ομπρέλα. Ομπρελίτσα. Ομπρελίτσα, καρεκλίτσα και τα λοιπά. Μπράβο, για το κάθισμα, 380 λίτρα πολμπαγκάζ, δρόμο. Πας, κάθεσαι να πούμε και τα λοιπά. Άνοιγε την εφημερίδα. Λοιπόν, αν δεν θέλεις λοιπόν να πλώσεις την ξαπλώστρα, ναι. Πρέπει να κουνήσεις λίγο και το πισινό σου. 50 ευρώ ξαπλώστρα. Ρε εσύ έπλυνα δεν τα... Το λες για 50 ευρώ. Έπλυνα, δεν πας.
Δεν το λες. Ωραία, δεν πας. Δεν πας. Πας πιο πέρα και κάνεις μόνος. Μαζί σου. Επειδή όμως ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Ναι. Τι θα πει τεμπέλης. Εγώ μετά από χρόνια έπλυνα το αυτοκίνητο μόνος μου. Τεμπέλη δεν το λες. Ναι. Παλιά δηλαδή που πλέναν τα αμάξια με το σφουγγάρι έξω. Ναι, τι κάνεις. Τώρα δίνει 10 ευρώ και το πλένει. 15 και το πλένει. Θα μου πεις, ναι. Σήμερα θέλει να πάει να κάτσει στην Ξαπλώστα να τον υπηρετήσουν. Άκου να δεις, Σαρόπουλο. Άμα θες να σε υπηρετήσει, θα πληρώσει. Θα πληρώσει. 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση δεν γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει. Στην Ηράκλεια. Δεν πάω. Δεν πάω. Δεν πάω. Διαμαρτύρομαι. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Αν πάω, δεν μπορώ να την γκρινιάξω. Όχι. Τελείωσε. Όχι, επιλογή σου είναι. Ή μου λέει, ξέρω εγώ, ξέρει κάτι για να έρθει, λέει, πάρε τηλέφωνο πιο μπροστά, σε κρατήσω, λέει Ξαπλώστα. Τα ήθη και τα έθιμα σήμερα, το παίρνω τηλέφωνο, το κράτα μου 4. Αυτό να το δεχτώ. Ναι, αυτό το δεχτώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θεωρούν ότι ο άλλος θα δώσει 50 ευρώ για να κάτσει την μπροστά. Τι του δίνει. Τι είναι 50 ευρώ με τι παρέχει, Ζαρτζή. Τι παρέχει. 50 ευρώ κατά. Θάλασσα του παρέχει. Σου... Την κοπέλα που είναι χαμογελαστή. Δεν μου παρέχει και τα λιχαδονίσια, τα δρένει. Γιατί τα μπουζούκια που πα και κούκ και γαβγίζουν, τι παρέχει και πετά 1000 ευρώ και 2000. Με συγχωρείτε το λουλούδι. Όταν ο Έλληνα πέταξε. Πέταξε λουλούδια από τα μνήματα στην τραγουδίστρια πέταξε. Η οποία το λαϊκή τη είχε χειρότερη από τη φωνή του. Ναι. Δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται για 30 και 40 αυτό την Ξαπλώστα. Εγώ του δικαιολογώ. Είσαι μαζί του. Ο άλλο με παίρνει τηλέφωνο, ξέρει κάτι λέει, με ληστέψανε. Ναι. Πότε σε ληστέψανε, νόμιζα πήγαν μέσα στο σπίτι. Πήγα λέει στην κοπέλα μου, λέει στην Μύκονο και τα λοιπά. Oh. Λέω ρε αγόρι μου, καλά σε κάνανε. Είμαι υπέρ τη Μύκονου. Δεν ξέρει τι θα άμα δεν θέλει, τράβα στη Τίνο. Τράβα σε ένα άλλο νησί στη Μύκονο να πληρώσει. Να πληρώσει λιγότερα. Τι με εκλέγεσαι να πω. Ο Βορειοελαβίτη για να πάει σε αυτά τα νησιά που λες. Εγώ θα πάω. Γίνει... Εγώ θα πάω στην Άνδρο, ορίστε. Στην Άχλα, να πας στην αρχή. Θα πάω στην Άνδρο. Στην Μενεγάκη εκεί που έκανε διακοπές. Δεν πάω τσακωμένο είμαι με τη Μενεγάκη. Θα πάω να πω ένα παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντωνιάδη, εκεί κάθεται. Α, στην Άνδρο. Στην Άνδρο. Έχει εκεί παίκτε άλλου παλιού να βρω. Γιατί να πάω στη Μενεγάκη και πάω τσακωθώ με τον Μαντέο. Γρήγορα. Θα πλακωθώ, τι, αφού την έχω περάσει γενναίες 14. Κάτσε να κάνουμε να τσεκάρουμε λίγο μηνυματάκι για να προχωρήσουμε. 4 μέρες, να μην πάω κι εγώ κάπου να. Στην Άνδρο, 4 μέρες. Να πάω εκεί, με πάνε. Δεν κάνω τον αρχηγό. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Εγώ πάντα είμαι ακόλουθο τη παρέα. Πρόγραμμα, βγάλετε, πάω παντού κι εγώ μαζί σου. Βολικό. Μόνο στο φαΐ είμαι λίγο δύσκολο. Δηλαδή. Θέλω καλό φαΐ, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω να μα πούνε. Συνεχίζουμε τώρα. Πάνω αυτό. Ο Λευτέρη λέει στην Αρέθουσα είναι για φαγητό. Η Αρέθουσα είναι ένα χωριό κοντά στη Ρετίνα να πούμε. Κοντά στη Ρετίνα είναι η Αρέθουσα. Να δώσουμε την καλημέρα μας εδώ στο φίλο τον Παναγιώτη. Ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα στο νοσοκομείο. Λέει ευτυχώς περαστικά όλο. Μας ακούει πολλοί κόσμος από εκεί, από νοσοκομείο. Από τέτοια μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Τι να ακούσει μόνο μουσική, ακούσει το νοσοκομείο. Δεν ακούσει λόγου. Ο φίλος ο Δημήτρης. Εγώ μόνιμα λέει είμαστε με τις δικές μας Ξαπλώστρες. Ομπρέλα, το μόνο που δίνουμε είναι για καφέ, λέει ο Μίτσος. Εντάξει, είναι ακριβούτσια γίνανε. Ο Δήμος μας δίνει την καλημέρα του. Ναι. Γρήγορα στο φίλο τον Ίκαρο. Ναι. Στη Σπηλιά έχει πολύ καλά παϊδάκια. Ποια είναι η Σπηλιά? Α, Σπηλιά Λαρίσης. Ναι. Καθόλου καλοκαιρινό. Βουνή του Αλακρία λέει κλείσει για τα δάχτυλα. Χρειάζεται καλό, θα βρει σε βουνό. Ναι, καλά νερά. Θα πας απειδά, στη θάλασσα, θα βρει καλοκρέα. Αν καταλάβεις τώρα εγώ τι έπαθα. Πήγα στα Φωνήσια. Ναι. Και στη Φωνήσια έφαγα τρομερό κρέα. Εσύ. Μαγικό κρέα. Πλάκα κάνει. Όχι, όχι, το Μιχαλιό, έτσι λέγεται η ταβέρνα. Σοβαρά, ε. Μαγικά. Ναι. Ελάτε στον κάμπο τη Βλαχιά να πιούμε λίγα καφεδάρι, λέει το φιλαράκι. Κάπο Βλαχιά, γράφεται αυτά. Ναι, ακούω που λέτε στο ραδιόφωνο για διακοπές και καλό κρέα όλα μαζί, λέει. Γεια σου, Ήκαρε, την καλημέρα μας. Όχι, εγώ δεν είμαι τη θάλασσα. Ναι. Δηλαδή, άμα με πάρει στο βουνό και έχω καλό κρέα, είμαι ευχαριστημένο. Πάω κάνω και προπόνηση πάνω. Άσχημα. Τζόκινγκ και τέτοια, βέβαια. Ο Διονύση. Ναι. Καλημέρα την καλή κομπή από το κυπρινό μαύρο Μπορντό. Ναι. Περνάμε την Μακάμπη και ραντεβού στο Νις. Μετά λέτε σε περιμένω να έρθεις μαζί με ραπ. Μεγάλη δύναμη Νις, αλλά Άρης είσαι. Κοίτα, ο Άρης με την Νις, με την Μακάμπη θα δώσει μεγάλη μάχη. Είναι πολύ καλό για τον Άρη, πιστεύω, ναι, ότι το πρώτο μας γίνεται έξω. Θα το δούμε. Κάτσε να τσεκάρουμε μηνύματα και θα πάμε. Διάβασε μηνύματα, κρεατοφαγία και μετά ο πάμε. Ο φίλος του Αχιλέας, καλημέρα, λέει. Τους έκαναν τα μούτρα κρέας, λέει, τον Κούρτσι με τον Αυγούστο από το πρόστιμο. Στείλτε τους, λέει, από την ομάδα. Να, ο Αχιλέας επιθετικός για Κούρτσι και Αυγούστο. Κοίτα, δευτερόλεπτα. Ναι. Όταν κάνεις επέκταση συμβολέου στο Βιερίνια. Ναι. Ο οποίος το παιδί είναι 35 χρονών, 36. Ωραία. Δεν ξέρεις ότι ο άνθρωπος όταν κουράζεται εύκολα. Ναι, εκρεβείς. Ή όταν γερνάει. Όταν δεν του βγαίνουν. Νεύρα. Εγώ ας πούμε, θα σου πω από μένα. Εγώ έχω μια-δυο κιλές που μου κάνουν τα δάκτυλα του αριστερού. Σε μουδιάζουν. Δεν μπορώ να τα σφίξω και τα λοιπά. Δεν έχω κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ξέρεις ότι νευριάζομαι στον ύπνο μου και θυμώνω και. Πιάνουν τα νεύρα, δεν γυρίζει το μυαλό. Τώρα ο άλλος, θα πούμε, του κάνει ένα νέο συμβολέο. Δεν ξέρει ότι, ας πούμε, θα έχει τα νεύρα του γιατί δεν θα μπορεί. Τι μου τον τιμωρεί τότε. Ένα λεπτό δηλαδή. Τότε τι μου τον τιμωρεί. Τον κάνει εσύ ένα νέο. Τι μου τον τιμωρεί σαν ομάδα. Α, το πω και το άλλο. Παικτικά. Στην μπάλα επάνω, ρε. Σα μάθω μπάλα εγώ. Μπάλα θα σα μάθω. Παίζει με την Αυτίνα. Με την. Με ποια είναι το πάγο με τη Λεύση. Ωραία. Τρώ τον γκολ. Ναι.
είναι δεδομένο ότι θες 3 γκολ να πας παράτα. Ναι, θέλω. Θα ρισκάρεις. Ναι. Θα βγάλεις τον μπακ, θα βάλεις εξτρέμ. Okay. Θα παίξεις με ένα μπακ λιγότερο, ξέρω εγώ, ή κάνεις ένα επιθετικό χαβ περισσότερο, βγάζεις τον κόφτη, αν δεν έχεις κόφτη. Δηλαδή, ο Αγκούστο για παράδειγμα, όταν παίξανε με τον Παναθηναϊκό, ήμουνα στην Αθήνα. Και όταν είδα την τριάδα στα παιδιά εκεί που μου το Ζαέρι και τον Κουλιανό, λέω: κοίτα, Αγκούστο, Σοάρη και Κούρτη δεν είναι καλό κέντρο. Ε, δεν είναι. Ωραία. Θα έχετε προβλήματα στο χώρο του κέντρου από αυτού. Μπα, δικαιώνω. Τότε είχε πρόβλημα ο Τσιγκάρα. Όχι. Α. Πρόσεξε τώρα. Ναι, πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε τώρα. Θα... Σε κοιτώ, ναι, σε κρατώ. Πρόσεξε τώρα, θα σου πω. Δηλαδή, δεν ξέρει ότι θα σου φύγουν στην αντεπίθεση τρεις φορές και ο Αγκούστο είναι ευάλωτο στο μεγάλο χώρο να σου κάνει φάουλ για κάρτα. Θα μου πει διαμαρτυρήθηκε τώρα και τα λοιπά. Η διαμαρτύρια σημαίνει κουράστηκα. Κούραση. Σημαίνει το μακάρισμα με τα χέρια σημαίνει κούραση. Το άρπαγμα με το τέτοιο. Ρε τις γυναίκες σας, όταν είναι κουρασμένες και αρχίζουν τη μύρλα. Ντύρι, μπιρ, 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 μπιρ. Τι βλέπεις, είναι κουρασμένη. Ναι. Ας την αναμιλείς και μην την απαντά. Και κούραστη. Μα είναι και κάτι άντρες. Δεν κόβουν τα μεβαλέ, σωστό. Κοιτάει σεξ από τη γυναίκα, τη βλέπει κουρασμένη. Ναι. Η άλλη μέσα στα νεύρα λέει δεν θέλω. Ρε μπαγάσα. Πρέπει να έχεις συνέστηση. Πότε θα τη βρεις ξεκούραστη, πότε θα τη βρεις με κέφι κτλ. Βρίσκεις τώρα τον Αγκούστο στο ρίσκο. Μα περιμένει. Ποια ενσυναίσθηση. Τι συνέστηση, δεν ξέρω. Αν πα για να μιλήσεις για ενσυναίσθηση, για emotional, θα πάτε σε κεφαλικό μετά που βλέπεις έξω. Άστο, μην ζητάς ενσυναίσθηση. Όχι, εγώ είμαι άνθρωπος που έχει ενσυναίσθηση. Έχω τρομερή ενσυναίσθηση. Και σου αρέσει να δείχνεις ότι δεν έχεις. Ναι. Μπράβο, με έπιασες αμέσως. Έχεις και το καταλαβαίνει κάποιος να μιλήσει μαζί σου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται, ενσυναίσθηση καλούν να έχει μόνο ο κόσμος προς την ομάδα. Και δεν έχει ομάδα προς τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλο τι έχουμε μηνύματα. Να δώσουμε καλημέρες στο έχει καιρό στο να τα διορθώσει. Αν τα διορθώσει, θα τα πούμε. Αν δεν τα διορθώσει, πάλι εδώ είμαστε να του πούμε δεν τα διορθώσατε. Λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι. Καλά τα λέει ο Κωστής. Όσο δούλευα υπάλληλο σε κιούρτη αράχνης καφιάς από τότε που ήρθα στη Γερμανία και δουλεύω στην πυροσβεστική και κόβω 3% το μήνα, νιώθω George Clooney. Καλημέρα, λες το πιο απίστευτο δίδυμο μου. Καλημέρα. Μα ο άντρας, τη δύναμή του, τη ένα κομμάτι μετά τα 35 του, είναι η τσέπη του. Ναι. Το σύνδρομο του Σάμψον είναι μεταφορικό. Δηλαδή, ο Σάμψον όταν του κόψα τα μαλλιά. Έκανε χάσει τη δύναμή του. Τι σημαίνει δεν έχω μαλλί. Το μαλλί όταν λες δεν έχω μαλλί, δεν έχω λεφτά. Όταν ο Έλληνας είχε λεφτά, το πεζεραστής και τα λοιπά. Τώρα που δεν έχει. Γαμπρός. Και έχει γίνει συζυγοκτόνος, τι γαμπρός. Το έπαιζε γαμπρός και τώρα είναι. Έγινε συζυγοκτόνος. Τελείωσε. Ο Τέο, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να πεις για να βγάλεις κοπέλα είναι ότι ξέρεις τον κότσινο που έχει γνωριμίσει όπως το ρεύμα. Τα ματιστέ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Νούμερο 1 ταβέρνα Λούι στην Κρία Βρύση. Οπα, πώς. Νούμερο 1 ταβέρνα Λούι στην Κρία Βρύση. Νούμερο 2 όπως. Κρέας, παιδιά, κρέας. Όπως παλιά στην Κουμαριά οι μαθητές. Και νούμερο 3 Πελώριος στη Νέα Πέλα. Πελώριος τι είναι η Νέα Πέλα. Α, Νέα Πέλα εδώ. Πελώριος. Γράφε. Πελώριος, γράφε. Εγώ με τον Κόρτομπα θα σε πάρω. Και όποιο φίλο θέλει να ακολουθήσει. Τελειώσει. Όποιο αντέχει να φάει. Όποιο αντέχει να φάει πολύ κτλ. Ο Διονύσης απαντάει σωστά για το χωριό που λέγαμε για τη Λακωνία, για το Κοκορέτσι. Στη Μονεμβασιά Λακωνίας. Να δώσουμε. Έχω πάει. Στον Αρδάμι. Εκπληκτικός άνθρωπος. Κάρσε. Έχει εκεί σπίτια και νοικιάζει ο Αρδάμις. Στην Αθήνα, στη ναι. Λακωνία. Ναι. Στη Μονεμβασιά να πας. Όχι με γκόμενα, με τη γυναίκα σου θα πας. Με γκόμενα είναι ήσυχα να πας. Δεν θέλουμε. Θα πας στη Μονεμβασιά. Είχαμε στη πιο έτσι εννοώ. Ναι. Καλό ψάρι του Ρίτσου, την ταβέρνα θα πας για ψάρι. Ο Σότος. Εμένα με έκαναν παρατήρηση τέχνη. Έπιασε το ψάρι με τα χέρια και το φτιάχνει. Όχι, μωρέ. Είχα πιάσει, λυπήθηκα τις γάτες, ήταν δύο γάτες. Ήρθα 30 γάτες μετά, τάισα τις γάτες εγώ. Δεν τάισε εγώ τις γατούλες, δεν θα δώσει κάτι. Βέβαια. Λέει ο φίλος ο Σότος. Ναι. Τα φιλιά μας από αεροδρόμιο Super 3 Γιανιτζών ξεκίνησε. Αφήγανε, ήταν η αποστολή στο αεροδρόμιο. Φεύγανε τώρα τα παιδιά. Τι φεύγανε. Ο Άρης. Ο Άρης έβγε τώρα. Βέβαια. Καλό ταξίδι να έχει. Ο Στάθης και Χρόκαμπος Καβάλας, πολύ το κρέας. Και Χρόκαμπος. Πρώτη φορά το ακούω αυτό πρώτη το χωριό. Πρώτη φορά το Καβάλα. Ακούω το συγκεκριμένο. Σε ποιο μέρος είναι, δηλαδή, από τη μεριά της Δράμας ή από την άλλη μεριά, ο Χρόκαμπος. Νύχτα βαθιά. Ναι. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα στην παρέα. Από σουβλάκι λέει. Και στην Υγρήτα στις Σέρες. Έχει ναι, πονηράκι. Στην Υγρήτα όταν δούλευα. Όταν δούλευα σε ένα πρακτορείο μοντέλων. Ναι. Στα 23 μου, 24 μου. Όταν... Σε τι δούλευες, συγγνώμη. Σε ένα πρακτορείο μοντέλων δούλευα. Κάτσε εικόνα, έχω ήχο, δεν έχω. Σε τι δούλευες. Ήμουνα σε ένα πρακτορείο μοντέλων. Στο Βορεινό. Αυτό είναι όνομα από Κρεοπολίου, πάτε στο Βορεινό, να ξέρεις. Στο Βορεινό, ναι. Για πες. Οργανώνανε καλυστία, οργανώνανε σχέσεις. Τότε τα μπάρ ήταν τρομερά. Ναι.
πηγαίνανε τρεις κοπέλες να χορέψουν πάνω στο μπαρ. Γερές να είναι. Πληρωνώσουν, να ξέρω εγώ, από τον αυτό και τα λοιπά. Ας το πρακτορείωσουν. Μα σταμάτα για αστυνομία στον δρόμο να κάνει έλεγχο. Α, έκανες μεταφορές στο πρακτορείο. Ναι. Όχι, οργάνωνα. Α, είσαι οργανωτής. Ναι, μάλιστα. Ξέρεις τι οργάνωνα. Τι δουλειές έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο Βέγκος. Μόνο ο Βέγκος έχει κάνει τόσες δουλειές, να ξέρεις. Ο Βέγκος πόσες δουλειές έχει κάνει. Λιγότερες από μένα. Αν κάτσεις και με τρεις δράσεις, πόσες δουλειές έχει κάνει, πόσες έχει κάνει. Πιστεύεις. Καμιά 70 έχω κάνει. 70 δουλειές. 70 να κάνει λουψάνι. Αλήθεια σου. 70 δουλειές. Εγώ, μου λέει ένας, η σχέση με τις γυναίκες, λέει, και με την εργασία ποιες είναι. Δηλαδή στη δουλειά σου, ναι. Με τις γυναίκες πώς ήσουν. Όπως ο Αλέφαντος με τις ομάδες. Ένα μήνα εδώ, άνεργο τρεις μήνες, 20 μέρες εδώ, 5 μήνες. Να μην καθόμαστε πολύ. Καθόμαστε πολύ, ναι. Ο Νίκος, καλημέρα, ελάτε στη Δράμα, λέει, στο Σπήλαιο. Σπήλαιο Δράμα. Μετά να πιούμε τσίπουρο δίπλα στο ποτάμι και μπριζόλα μοσχαρίσια. Αυτό είναι απόλαυση, ρε φίλε. Τσίπουρο δίπλα στο ποτάμι. Αυτά είναι τώρα, να σου πω κάτι. Ο Αύγουστος, που είναι ένας μήνας, δεν είναι 30 κρουαματικότητα. Δεν έχει τηλεόραση. Το ψωμί είναι αυτό. Και τα λοιπά, κλειστές επιχειρήσεις. Είναι να πας στη Δράμα δίπλα στον ποταμό, να πεις ένα τσίπουρο και να φας κρέας στο κάργουνο. Και μετά να πετάξεις δύο ώρες ένα ύπνο και βουτιά με στη λίμνη. Κοντά όμως, όχι βαθιά, και παρατηρεί το ρεύμα. Για τίποτα ρουφή. Να, αυτό τον Αύγουστο μπορώ να το κάνω και εγώ που είμαι μέσα στη μάχη, ας πούμε. Ο Ατώνης. Λέγε. Καλημέρα. Στο νομό Ξάνθης είναι ένα από μακοχώρι η Κότανη, μία ώρα βόρεια της Ξάνθης, λέμε το αμάξι. Κότιν, είναι μια ταβέρνα από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Και μετά Σέρες, αυτό που σου είπα στη Σκοπιά. Μισή ώρα από Σέρες είναι στο δρόμο για Δράμα. Ο Ανδρέας, η καλύτερη μου χάρη στι Μπριζόλε και πριν με κοπέτσε Βορείο Λάθο, ισχύει. Πού, Δράμα. Ναι. Δράμα, στα όρια Δράμα. Είναι αυτό που σου έλεγε, έχει χρυσό σκούφο, Ανδρέας. Είναι πολύ δυνατό. Τι χρυσό σκούφο έχει. Α, είναι τέτοιο παικταρά μάγειρα. Του ζηλεύω αυτού. Κάνει και ένα τρομερό. Ξέρει ποιου ζηλεύω, του μάγειρε. Γιατί. Γιατί ξέρω να κάνω αυτό που δεν μπορώ εγώ να κάνω. Δεν έχει προσπαθήσει ποτέ. Με αποτρέψαν δύο-τρει φορέ. Με αποτρέψαν. Παρά λίγο μου κάπου στο σπίτι. Γιαγιά, μάνα, πρώην σύζυγο καινούργια. Α τα λέει, κοστίμη. Τον δρόμο, μην πάμε να έρθει. Ούτε τόστ. Τίποτα, ούτε αυγό να μην κάνω. Έχει περιορισμό. Μόλι πατήσει, ακούγεται ένα κουμπί. Αλάρμ. Αλάρμ. Δεν είναι για να μπαίνει σε τέτοιε καταστάσει. Μακριά! Ναι. Δεν το έχει, ρε παιδί μου. Ο Βασίλη. Δεν το έχει, δηλαδή. Δεν το έχει. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνει που δεν το έχει. Δηλαδή, ο καθένα, δηλαδή, άμα βρει την αδυναμία, δεν το έχω, τελείωσε. Μια μέρα ο πατέρα μου σκορμένο με πήρε να βάψει με το σπίτι στην επαρομή, να στο κάνουμε κάτι. Κότεψε να με δολοφονήσει. Δεν έπιανε τα χέρια σου σε ένα τίποτα. Τίποτα, τα κρέμισε όλα. Τι πάλι εδώ λέει να δούμε. Μπα, βέβαια, τείχο. Πιάνουν μάστορα, πραγματικά. Μιλάμε για ταινία. Μιλάμε για ταινία, πραγματικά. Να έχει ένα βίντεο, να το πετάξει στον Δαλιανίδη, θα το κάνει ταινία. Οικονομήσει. Μιλάμε για μεγάλο γέλιο. Μα λέει Μαράγδα, Παλαιόκαστρο, λέει στο Χολομόντα ταβέρνα, ο Κώστας φοβερά κρέατα και κυνήγι. Σολομώντα. Χολομόντα. Καλημέρα στην παρέα του η Παπαδίτσα. Πάντω όσοι θέλουν σε βουνό απάνω. Αλλά δεν ξέρουν ότι. Κοκορέτσι Παπαδίτσα, ναι, αυτό ήταν παιδιά. Πράγματι ο Νικόλα Παπαδίτσα. Αυτό είναι από μια ταινία το Α περιμένουν γυναίκε. Που περιγράφουν στο Ζουγκανέλη που κάνουν. Α, εντάξει, όχι, εμείς λέμε για πραγματικά. Δεν έβαζε κάτι πιο δύσκολο, είναι το κοκορέτσι στην Παπαδίτσα. Κοκορέτσι τρως γενικά, εσύ, το κοκορέτσιο. Κοίτα, έχω 2-20 χολυστερή, προσέχω. Αλλά μια φορά το δίμηνο μπορεί να χτυπήσω. Ξέρεις που τρώω κοκορέτσι. Κάτω στην Αθήνα έχω μια στα Ηλίσια μια ταβέρνα. Ωραίο. Εκεί τρως ωραίο κρέας, τρομερό, ξέχασα να το πω. Κάτω στην Αθήνα. Ναι, στηρίζεις εκεί. Τα ψητά της παρέας λέγεται. Ορίστε. Σε τέτοιε παρέσει δεν είναι το μόνο. Άμα σε πάω εκεί. Θα πάθει σοκ. Θα πάθει σοκ. Τελειώσατε. Και το πιο ωραίο μετά που σε δίνει παγωτό, όχι νοθευμένο. Α, καλό είναι αυτό. Όχι νοθευμένο. Όχι νοθευμένο. Όπως, κανονικό. Όπως, παιδιά... όπως όχι κρέα, νοθευμένο, όχι, έτσι και παγωτό. Και παγωτό, όχι νοθευμένο. Ο Νικόλας, καλημέρα, λέει παιδιά. Ταβέρνα ξινό νερό μεταλλικό κλικί. Μα το πάνε. Στο φόκο στο χέρσο μα γράφει ο Βασίλης. Ναι. Ωραίο το χέρσο. Χάρα μα το αρκοχώρι ναού σα. Αρκοχώρι. Το χάρο μου πιο πολύ σαν μπουζουξίδικο είναι για να κάνει ναι, μπουζουκό θα μόνο. Ναι. Ο Τέο γράφει που είναι για την Παπαδίτσα. Σχεδόν τελειώσαμε. Τελευταίο μήνυμα θα διαβάσω. Ναι. Κωστή, και θα προχωρήσουμε. Ωραία. Γιατί έχουμε πραγματούδια. Για πάντως βλέπω κρεατοφάγοι πολύ μας ακούνε. Δικοί μας άνθρωποι. Ναι, καλοφαγάδες πολύ μας ακούνε, βλέπω. Ναι. Πάντως λέει. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μια χαρά ενσυναίσθηση έχει. Ναι. Μας ακούει, μας αφουγκράζεται. Απλά στο τέλος μας γράφει. Έλα, μην έχετε. Να σας πω κάτι. Μην έχετε, έχετε απαιτήσει. Κάποια στιγμή θα καθίσετε και πίσω. Εντάξει, δε. Θα βγει ο Παναθηναϊκός μπροστά, θα βγει. Άκη, θα μείνετε τέταρτη εσεί. Πρώτη φορά θα είναι. Θα καθίσετε πίσω. Μόλις τελειώσει ο πόλεμος, άμα και τα λοιπά, τυχωθεί πάλι ο Ιβάν. Ήρθε καμιά ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, τυχωθείτε πάλι. 100%. Κατοστηρίζω. Μην διαμαρτύρεστε, μην γκρινιάζετε. Και στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίο λέει καλημέρα στα Θερμάνη Γρήτα.
Είναι το χωριό μου, λέει, και όλο το καλοκαίρι πάει Αθήνα και τρώει 70 χρονών ταβέρνα. Τι λέτε, ρε παιδιά, ναι, τι, τι ανακαλύψαμε, ρε φίλε, με μια κουβέντα που κάναμε. Τι έχουμε ανακαλύψει. Και, ναι, όχι, okay, γιατί είναι για το χάραμα που μας γράφουν, είναι επίθεμα, επίπεδο Θωμά. Στο σκλήτο, ο Θωμάς είναι μαγικός. Λοιπόν, ναι, τελειώσαμε με τα μνήματα. Τέλος με τα κρεατοφαγικά. Στο Άγκιστρο, λέει, θα πάμε να φάμε. Στο Άγκιστρο, και πολύ ψάρι. Και χαμάμες. Σ' αρέσει το χαμάμ. Κοίτα, μ' αρέσει, αλλά να οδηγάει άλλο. Καλά, ποιο εσύ θα οδηγήσει. Άμα οδηγήσει, εγώ πώ θα φύγω μετά. Ναι, το χαμάμ, κοίτα, δύο πράγματα πρέπει να ξέρεις. Δεν κάνεις, δεν κάνεις χαμάμ και μετά έρωτα, σεξ. Με τίποτα. Δεν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρώτα θα κάνεις σεξ και μετά θα κάνεις. Το λέω για κάποιους που νομίζουν, δεν ξέρουν. Μπράβο. Θα κάνω, λέει, χαμάμ και μετά θα κάνω. Και, ναι, τίποτα. Ναι. Θα κοιμηθείς σαν τον πουλάκι μετά. Χαλαρός. Τι δεν θα κάνεις. Μα δεν είναι Άκης, το λέει για κρέα στο ξύλινο χωριό. Εγώ την έχω πατήσει. Ναι, μετά από... Πήγα, έκανα χαμάμ μια ώρα και έκαθεσαι και παραπάνω. Α, ήθελες μετά και... να πυροβολήσεις κιόλας. Δεν πυροβολάς ούτε με... πώς αυτά τα... ούτε με κοντόκαλη. Ούτε με κοντόκαλη. Δεν κάνεις τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπορεί να πυροβολήσεις. Τίποτα. Και 30 ετών να είσαι. Τίποτα. Έκανες χαμάμ, δεν έχεις σεξ. Εδώ φιλοφιλιάνεις. Οι γυναίκες που μας ακούν, θα κάνετε πρώτα σεξ και μετά θα τους στέλνετε στο χαμάμ αυτού νους. Υπάρχει η δυνατότητα, ναι, να μένεις μέσα στο χώρο εκεί, ναι, να κατέβεις το βράδυ κατά τις 2-3 να κάνεις το χαμάμ σου, ναι, να ανέβεις μετά επάνω. Πάει, καθάρισες. Και μετά λένε κιόλας αυτοί ότι ας εγώ ανέβηκα πάνω και... Τρίχες, κάτσε, ρε, ψέματα πάνω, λένε. Πώς ανέβηκες πάνω. Ψέματα λένε. Όποιος λέει έκανα χαμάμ... Να τι. Να με σμαράκτα. Μαράκτα έκανες με το Σίμο σεξ μετά από χαμάμ. Σταμα. Πάγανε, πρε, δεν γίνεται. Έχεις το μικρόφωνο σου για να σε ακούμε. Τι, πιάσε. Έκανε σεξ μετά με το είναι τίμο. Όλοι ψεύτες. Καλό ψεύτες. Φαγητό και ύπνο. Τι σεξ μάλλον λέει τώρα. Τελειώσαν τα ψέματα. Όποιος λέει. Καλά, ο κόκκινος μπορεί να άρα, έκανε και παιδί. Δεν μπλέκουμε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λέει ψέματα να πούμε. Δεν κάνεις και οι γυναίκες που πάτε, μην πάτε. Αν θέλετε σεξ, δεν πάτε χαμάμ. Και δεν θα τους ταΐζετε πριν το τέτοιο. Και άμα είστε, θα σας πω και κάτι άλλο. 30 χρονών γυναίκα με το 30 άρι, να πάει κάνεις χαμάμ για ποιο λόγο. Εντάξει, ωραίο. Γιατί εγώ που είμαι 35 ετών, μην πάω. Θα πάει κάνεις πιδάμ. Όχι. Καλά, χαμάμ. Μπορεί να κάνεις μια μέρα χαμάμ είναι... και την άλλη πιδάμ. Βρε, άμα είσαι συνταξιούχος. Για να μην είναι σαν. Κοίταξε, άμα είσαι 50 φεύγα και άλλοι είναι στην Εμινόπαυση, πάνε κάνει χαμάμ. Άμα είναι 30 χρονών οι ορμόνες της Αλνής μέχρι τον ουρανό, θα την πάει χαμάμ να την κάνει. Θα είτε τρελαθεί, ρε. Όχι, εσύ διαφωνώ καθέτος, ίσα ίσα το χαμάμ. Εσύ θες για να πάρεις την όρμα να φάσεις. Μ' αρέσει το χαμάμ, μ' αρέσει το χαμάμ. Στο Άκιστρο. Είμαι του Άκιστρου, εγώ προς τα εκεί. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Ειδικά σε χειμώνα κιόλας. Ποια ταβέρνα προηγείται, μας πεις τώρα. Θα κάνουμε διαλογή. Ο Βαγγέλης μας γράφει για τον Τιμούρ τα παϊδάκια. Ναι, Τιμούρ παϊδάκια. Που προβατίνα λέει στα Γιάννενα. Καλημέρα στο δίδυμο, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Όχι μέσα στην πόλη, ρε. Εντάξει, ο Γιώργος ταβέρνα Βλάχος στην Καστανούσα. Αυτό είναι δίπλα στο χωριό μου. Ό,τι πρέπει, Καστανούσα. Πού είναι αυτό, Σέρες. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, ναι. Που είσαι και κλειδώνουμε για να προχωρήσουμε. Γιατί έχουν πάρει. Ο Σιώρας στο κάτω Ευρωκόπη ισχύει. Να δώσω την κατσπέρα. Ναι, ναι, έχω πάει. Είναι και γνώση αυτό. Κάτω Ευρωκόπη έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Τα χαιρετίσματα να δώσουμε στο φίλο το χάρη. Μα ακούνε από κάτω Ευρωκόπη. Έχει πάει κάτω Ευρωκόπη ποτέ. Βέβαια. Έχει πάει. Έχω και φίλο μου στέλνει πατάτες και τσίπουρα από εκεί. Όχι, καλή σούβλα, λέει, στο Καπηλιό. Κωστή Σέρες. Γεια σου, όχι μέσα στην πόλη, είναι χωριό θέλουμε. Ο Δημήτρης. Καλημέρα από, από τη Φάρμα στην όμορφη πρωινή παρέα του Μετρόπολης. Ελάτε για ξαπλωτό γύρω στα Κάρβουνα. Να πάτε την πλάκα, ειδικά σε ένα ράπ που θέλεις μόνο καλό φαγητό. Μάγκανα Ξάνθης. Μάγκανα. Ναι. Μάγκανα. Ναι. Ταβέρνα, λέει. Τώρα, ναι. Ο φίλος ο Ριών. Ναι. Καλημέρα, Μάικ. Κρέατα στη Σιάτιστα. Στα Σιάτι, στα πάνω ψηλά, ναι. Ναι, ποιότητα. Και ο φίλος ο Κρενάρ μας γράφει, γιατί εδώ υπάρχει ποιότητα. Ωραία. Καλημέρα, Λάνια, ταβέρνα φοβερή στο χωριό μεσημέρι, την κυρία Μάρθα. Ναι, το ξέρουμε την κυρία Μάρθα. Την ποιότητα. Ξέρουμε, ναι, ναι. Ωραία. Τα χαιρετήματά μου από το μακρινό Άουξμπουργκ. Τώρα βρίσκομαι Αλβανία στο Διράχιο για μπάνια. Αν πας. Στην Αλβανία για μπάνια πήγε. Έχει, είναι στο Διράχιο, είναι πάρα πολύ καλά. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Έχουν πάρει πάρα πολύ αναβάθμιση. Στην Αλβανία και Διράχιο. Πού να πάμε. Θα σε δείξω φωτογραφίες, θα πάτε σε κεφαλικό. Δηλαδή, αν τι πει στη δικιά σου, πάμε στην Αλβανία στο Διράκι, θα σε κάνει διαζύγιο, όχι. Άμα πας, θα πάτε, θα σε πέσουν τα μάτια. Πριν πας το θέμα, ένα μισή. Καλά, άμα δει που θες να την πας, θα σε πει ναι, αγάπη μου, δεν το χαθεί. Για δε εκεί ξαπλώστε. Θα σε δείξω φωτογραφίες. Πόσο πάρει ξαπλώστε. Άμα δει, επίση θα μου πει, δεν μπορεί. Αν τα πας στην Αλβανία, θα πας Καρνάτσκ. Ναι. Είναι κάτι σαν σουτζουκάκι. Ναι. Άμα πας στην Κοριτσά, α πούμε. Και μισθό μέσα είναι. Όχι, όμως είναι ένα μπαμπάτσκο σουτζουκάκι, αλλά πιο νόστιμο. Με μπούκοβο. Καρνάτσκ λέγεται. Ναι, ωραίο. Μπούκοβο και μουστάρδα. Μπούκοβο είχε ναι. Στο Βλάτιμπορ στη Σερβία ένα χωριό. Κάνανε μπιφτέκια που είχαν μέσα μπούκοβο.
Και τι έκανε ο άνθρωπος, έπαιρνε το από πάνω κομμάτι από το ψωμί και το βουτούσε μέσα στο ζουμί από το τουρσί. Μη μας λέτε πρωί-πρωί. Τι ιδέες δίνεις τώρα, δηλαδή μας έχει τρελάνει. Να του ανοίξε τα μάτια. Για τον πρόδρομο μας λένε. Ο πρόδρομος είναι γνωστός. Γνωστός. Εμείς λέμε να κάνουμε καμιά πάνω από 100 χιλιόμετρα. Στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο, ισχύει. Το οποίο κάνουν και έχουν σαν ένα τυρί κασέρι που βάζουν μέσα Μπούκοβο. Το Μετσοβόνε βάζουν Μπούκοβο αυτή. Μητσάρα μου, μαγικό. Εγώ στηρίζω 100%. 18 ετών στην πενταήμερη που πήγαμε Κέρκυρα. Λέει η μάνα μου, θα με φέρεις, λέει, θα μας φέρεις κασέρι, λέει. Πόσα ένα κιλό κτλ. Πήγαμε εμείς εκεί πέρα. 18 χρονών τρώγαμε μετά την άπαση. Το παίρνω το κασέρι, να τσιμπήσω λίγο. Μέχρι να έρθω από εκεί εδώ πέρα. Όχι, μην το μισώ. Πάει τελείως το όφαλο. Όλο το κασέρι. Και ένα 1,5 ψωμί. Και 3 κοκακόλες. 18 ετών. Καλά, 18 ετών. Τρώγαμε πέτρες, τρώγαμε με γιουπαδά. Τρώγαμε πετρόσουπα, έτρωγε 18 χρόνια. Πού είναι ένα καμά, λέει το κασέρι, ο Μηταράς. Λέω, το έβαγα. Επίλασα, δηλαδή. Κοίτα, μπορεί να τρώει κανένα γουδί από το Μηταρά μου, επειδή εξέχασε τώρα. Τον είχα σε απόσταση, σε 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Ναι, τον είχα. Είχε μακριά χέρια. Το είχα στο μυαλό μου, λέει κανονικά. Τον είχα σε απόσταση. Τελευταία φορά που έβαγα ξύλο από το Μηταρά, ήμουν 45 χρονών. Και αυτό 75, 4 μήνες πριν πεθάνει. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ στη Χαριλάου 17 Φεβρουαρίου. Προπονητής του ΠΑΟΚ ο Δόνης, προπονητής του Άρη ο Μιχαλίτσος. Εγώ τον Μιχαλίτσο τον κάνω κάτι παιχνίδια κτλ. Όχι πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τη μοιάζει με το φέρτη και τέτοια και ιστορίες κτλ. Χτυπάει το κουδούνι. Τριρινγκ. Κατέβα κάτω, ρε. Τι θέλει αυτό. Με καρκίνο αυτό τώρα είναι. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, δύσκολη κατάσταση. Είχε ένα λούκι κάτω στην πολυκατοικία. Με πιάνει με τα χέρια, με κολλάει στο λούκι. Άκου τώρα κολόπεδο μου λέει. Έτσι και ξαναπεί τίποτα για τον Μιχαλίτσο, είναι δικό μου παιδί. Λέει. Θα σε σπάσουν τα παίδια. Σιγά τον προπονητή. Ναι, σιγά τον άλλο το δόνει το βλογιωγμένο λέει που το κάνει και αβάντα. Τον παίρνει δίνει ένα εκατομμύριο Σαββίδη λέει και τι. Θα τον διαλύσει λέει ο Μιχαλίτσο. Ρε του λέω σταμάτα. Ρε ακουσέλο. Παπ μου ξαναδίνει μια στο λούκι. 2-2 ήταν αυτό το μάτς. 2013. 2-2. 2-2 ήταν αυτό το μάτς. Κάνω το μετά το που έβαλε τον γκολ που χτύπησε μπάλα στο τείχος και. Και γύρισε, ναι. Τι λες τώρα. Που ο Μιχαλίτσος είχε τα γυαλιά. Δεν μπορούσε γυαλιά. Το λέω ρε. Εσύ του λέω κάνεις πως δεν βλέπεις. Είχε λίγο μοιοπία και δεν ήθελα να βάλει γυαλιά. Τρεπότα. Από εγωισμό. Από εγωισμό. Τι έχω ζήσει ρε με αυτούς όλους. Αυτό ήταν έπος. Το ήταν έπος. Ένα αρθείο μπαμπάς του κατέβα κάτω. Τέσσερις μήνες πριν πεθάνει κατέβα κάτω ρε. Τι τον έκανα. Κατέβα κάτω ρε. Και το Λούκι το είδε. Το με πήγε προς σύγησε, μπράβο. Με πήγε προς το Λούκι και σου λέει άμα τον πλακώσω να πάει στο Λούκι. Μην. Δεν με κάνει κανένα βήμα. Ρε καταλαβαίνεις ρε μου λέει. Σιγά τον προπονητή που το κάνετε και αβάντα λέει. Νύχτα θα βγει από τον ΠΑΟΚ. Είναι για το 9 ακριβώς. Ρε φίλε, να θα επανέλθουμε με Άρη. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, θέλουμε δεκάδες συστήματα. Ωραία, θα πιάσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ναι. 9 πάμε για Άρη. Μετά τις 9 πάμε λίγο με Άρη. Αυτή είναι η νερό και η φυκαριάρα. Η μήνυ που την έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Ναι. Και ξεδιπλώνομαστε. Έτσι. 95 και 5, καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 9 και 10 λεπτά. Κωστή Ραπτόπουλος και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Είμαι λίγο χαλαρός, με παρεξηγείτε, δεν είμαι πολύ δυναμικός θα πούμε. Χαλάτε. Δεν μπλακώνομαι με τους ακροατές τώρα καλοκαιριάκια, θα ήθελα να είμαι γλυκής. Δεν μπλακώνεις, αλλά χθες τον έναν τον είπες που κουρεύεσαι. Α, ναι, με ρώτησε που άκουσα, σ' άκουσα. Πόσο γλυκό είναι. Σε προκαλούν και εσύ τσιμπάς τώρα, εντάξει. Σε κάνουν χαμπέτι. Παλιότερα οι ακροατές είχαν περισσότερο να πούμε παλαμούτι. Περισσότερο. Είχαμε πάρα πολλούς ακροατές από τους οποίους κάποιοι έγιναν και ραδιοφωνική παραγωγή. Ισχύει. Και κάποιοι πετυχημένοι, έτσι. Ισχύει. Τώρα βλέπεις το ταλέντο είναι πολύ μικρό. Σπάνια θα σου βγει. Βγαίνουν πάλι. Ναι. Με ατάκες ωραίες και τα λοιπά, αλλά είναι ένα στους 100 ψάξε βρέστον. Προχτές παλιά είχαμε πιο πολύ. Έκανα μια κουβέντα για αυτό το πράγμα και θυμηθήκαμε με έναν φίλο που ακούγαμε. Και από μένα έχουν περάσει να πούμε μύθι. Ναι, ακούγαμε τι ταξιαρχίες με ένα φιλαράκι και όταν και εγώ ήμουν σχολείο, α πούμε, κλπ. Ναι. Και... δεν υπήρχαν μύθι. Και συζητάμε και λέμε πού είναι αυτό ο Επταλοφίτης. Ο Επταλοφίτης κάνει ραδιόφωνο στη Μύκονο, έχει μείνει μόνιμα στη Μύκονο. Δηλαδή. Ο Τζακ πέθανε. Την περίπτωση του Επταλοφίτη. Α θυμηθούμε δηλαδή. Μορφάρες τέτοιες. Μορφάρες. Το πιάσανε και περάδες και το βάλανε στον κάδο των Αχρήστων. Και μιλάμε τώρα ιστορίες. Εκείνη η εισαγωγή, το πρώτο μισάωρο από τις αθλητικές ταξιαρχίες, περίμενε κόσμος με το που έμπαινε το χαλί. Έτσι. Δηλαδή του θύρα 9.55 προς όρο περίμενε από τι κόσμος ναι, αλλά στον αέρα. Η επιτυχία μπορεί να χρεωθεί σε μένα, αλλά ένα κομμάτι της επιτυχίας είναι πρώτον οι φιλοξενούμενοι οι οποίοι ανακυκλωνόταν και δεύτερον το ακροατήριο που είχε μεγάλη φόρμα. Τώρα, εάν να πούμε
Ντεφορμαρίστηκαν ή πάθαν θλίψη πολύ κτλ. Άλλαξε η κοινωνία. Άλλαξε η κοινωνία πολύ. Δηλαδή, τότε... εγώ την κοινωνία τη μετράω πώς αλλάζει ακούγοντας παλιές εκπομπές. Βλέπω, έχει αλλάξει τελείως. Έχει αλλάξει. Μα σκέφτομαι. Όταν έκανε εκπομπή, ήσουν βράδυ τότε με πταλοφίτη, με ζάχο κτλ. Ναι. Σκέψου πόσο ήταν ο μισθός, να σου πω το εξής. Πόσο προ-κρίση ήμασταν, πόσο οικονομικά καλύτερα ήταν ο κόσμος. Πριν το 2010. Όταν τα έχεις σε εισαγωγικά καλύτερα λυμμένα αυτά, έχεις και άλλη διάθεση σε όλα τα πράγματα. Και έφυγε για έρωτα και για τάκα και έτσι για. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι, έτσι. Δηλαδή αλλιώ έβγαινε το εθνικό πνεύμα. Θα ξανάρθουν οι εποχές. Καλά. Τύφλος είναι, γυρίζει. Καλά. Απλά κάνει μεγάλη κούρμπα τώρα. Κάνει κούρμπα. Τι να κάνει. Κούρμπα. Είμαστε εδώ για να έχουμε την κούρμπα λιγότερο στροφή, να πούμε. Και ήταν μία από τις θρηλυκές εκπομπές με τον άνθρωπο που δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Και τον λες που είχε, σε έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης ο Δραγόγιας. Ο Δραγόγιας με έστειλε ένας από το ψυχιατρίο και ο Χιλιτίδης. Ήταν τρεις που καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει σωστά. Εγώ πήγα να τον δουλέψω. Την αρχή, ναι, μπράβο. Αυτό είναι νούμερο καλό αυτός. Ναι. Αλλά μου λένε, πήραν λένε από το τρελάδικο και λένε είναι αλήθεια και τέτοια. Κράτα το να μου λένε κανένα μισάωρο. Δύσκολη εκπομπή. Δύσκολη και εκείνη η εκπομπή. Υδρωμένος βγήκα. Εκεί πραγματικά είναι για να βγεις εδώ. Βγήκα υδρωμένος. Βγήκα υδρωμένος γιατί το πήρα σοβαρά μετά, γιατί το χαβαλέ το είχα πάρει. Αλλά εννοείται το πάρει σοβαρά. Βγήκα μετά και λέω αμάν πρέπει να τον κρατήσω. Ένιωσα υπεύθυνος. Πολύ. Εκείνη εγώ την άκουγα. Γενικά δηλαδή σε άκουγε κόσμο. Είναι καλά το παιδί, αυτό είναι μια χαρά. Μια χαρά, αυτό είναι σημαντικό. Με βρήκε, ήπια με καφέ, δουλεύει καλά, είναι δυναμικός. Βέβαια ήταν και η εκπομπή στην οποία δίνανε ραντεβού στο ρολόι στην Νάπολη και λέγει έλα, σταματήστε τώρα, δεν είμαστε για ραντεβού τέτοια περολόκια και χαζά. Είσαι άλλη διάθεση κόσμο. Σου λέω από τι 12 ώρα ξεκινούσε πέντε το χαλί. Τράβαγε και τελείωσε η εισαγωγή, τράβαγε χάλι φουλ, τράβαγε χάλι. Τράβαγα και εγώ μέχρι τις 3. Ναι, ναι, εννοείται. Και μετά είχε η Μίλαν. Όταν ήταν ο Μίλαν δεν μπορούσα να την τραβήξω. Όχι, όταν είχε φύγει ο Μίλαν. Μετά το Μίλαν. Την τράβαγα πιο πέρα. Έτσι. Ναι. Ήταν άλλα χρόνια. Λίγο διαφορετικά σε σχέση με τώρα. Ξεκάθαρα. Δεν είναι ευθεία γραμμή τίποτα. Σίγουρα. Τίποτα δεν είναι ευθεία γραμμή. Δεν σου λείπει το βράδυ. Ναι. Μου λείπει το βράδυ γιατί είχα δημιουργήσει ένα δικό μου κόσμο. Μπράβο, πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά το ραδιόφωνο μου είπαν μετά. Εμπορικά είναι οι όρες αυτές. Ναι. Okay. Τζάμπα λοιπόν επιτυχία. Τζάμπα επιτυχία λες. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο αν υπήρχε το Μετρόπολης TV και πεζότανε να πούμε και στην τηλεόραση και γινόταν χαμός από την άλλη μεριά. Και τα έπαιρνε τα λεφτά το Μετρόπολης. Τα δικά μου μάτια, ίσως η τηλεόραση να χαλούσε αυτό το πράγμα. Όχι, μου λέει ένας φίλος μου σκηνοθέτης, όχι επειδή είσαι μουτσούνας λέει, ναι, okay. Και γκριμάτσας εσύ. Επειδή μπορεί ας πούμε να βγει ένας ακροατής και να κάνεις χειρονομία και τα λοιπά. Οπότε πουλάει και το ένα και το άλλο. Τι έκανε όμως οι ίδιες χειρονομίες αν υπήρχε κάμερα. Ο άμα δω κάμερα εξαστιάζομαι. Ναι, εξαστιάζομαι, ναι. Την βλέπω σαν κόμενα την κάμερα. Έχω ερωτική επαφή. Ενώ είμαι άσχημος σαν άντρας, δεν είμαι όμορφος. Όταν βλέπω την κάμερα, χαριεντίζομαι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Okay. Όταν βλέπω κάμερα, υπάρχει κάτι ερωτεύσιμο. Αν και δεν είμαι ωραίος άντρας. Δηλαδή, ναι. Ο λογοθετήτης, ο ηθοποιός ήταν άσχημος άντρας. Αλλά όταν τον έπιανε ο φακός, γινόταν γοητευτικός. Ενώ ήταν κοντός, άσχημος, μηταράς. Γινόταν πιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Βεβαίως. Και θα πάμε κατόπιν λίγο σε άλλη να ασχοληθούμε. Ναι, έχει περιμένει η Αριανή να πει την 11η. Ο φίλος που είναι, ο φίλος εδώ, ο Νικόλας. Καλό κρέας και ειδικά εκπληκτικό γεμιστό πιφτέκι σε μέγεθος δίσκου 45 στροφών στη Σκοπιά Σερών. Αυτό για τη Σκοπιά μας το λέει. Μέσα να πούμε. Καλά, γεμιστό για να είναι. Ο Ζαγορίσιος λέει, ναι. Στο κουτσελιό Ιωάννινων. Τι γίνεται, ρε, μας έχουν στείλει. Κάνει ένα κρέας πολύ, ναι. Όσα πράγματα. Ναι. Καλημέρα. Μεταξύ μας το Αγκονάρι που είναι κανένα δεκάλεπτο πάνω από την Άουσε μέσα στο βουνό είναι πολύ καλύτερο. Όσο για το Καρνάτσικα που λες πυροβολάνε, είχα πάει κορτσά πιτσιρικά. Ναι, παιδιά, Καρνάτσικα, σαν σκυλί. Άμα πας κυρικά κορτσά. Πάμε Αλβανία διακοπές. Σκλείσε εκεί. Άμα σε κλεισώ μετά θα μου λες δεν μπορώ, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω που. Πόσα χιλιόμετρα είναι από εδώ. Εντάξει, κορτσά είναι 2,5 ώρες. Τίποτα. Από την Καστοριά, δηλαδή. Είναι... Θα μας κλέψουν στον δρόμο. Όχι, ποιος θα κλέψει. Ποιος θα κλέψει. Ο Γιώργος, καλή ταβέρνα λέει και στη Μαλαισία. Σταματά στη Μαλαισία. Την καλησπέρα μας στον Οδυσσέα, ο οποίος μας έστειλε για το. Στην Κουμαριά η Μαθίας. Γεια σου, Οδυσσέα. Πολύ με είπαν Κουμαριά η Μαθίας. Πάρα πολύ. Λίξε διπλωθεί μια Κουμαριά. Ναι. Κατσίκη στη Μαρόνια Ροδόπης. Ωραία και Μαρόνια. Μαρόνια, έχω πάει, δούλευα σε ένα ραδιόφωνο στο Ράδιο Χρόνος παλιά και ο ιδιοκτήτης ο Φαν Φάνης. Με πήγε Μαρόνια, πράγματι. Με το ψαράκι σου ή κρέα θα πας. Θα πάει και με κολάτο στη Μαρόνια. Με την ταινία την κάνατε, με την κολάτο ή. Βέβαια, έχει παίξει. Βέβαια. Είχε... Δεν επιχορηγήθηκε ποτέ αυτό. Από το κέντρο κινηματογράφου γιατί ήταν το Πασόκ. Τότε ήταν ακροδεξιό στοιχείο. Ο κολάτος, ναι. Ο Στέλιος. Μια χαρά λέει κάνει έρωτα στο χαμάμ. Πόσο χρόνο είναι ο Στέλιος. Εντάξει και τριαντάρι κάνει μέσα στο χαμάμ. Τριαντάρι μπορεί.
Μετά το χαμάμ. Μέσα στο χαμάμ. Α, μέσα στο χαμάμ. Ναι. Μέσα στο χαμάμ, κοίτα, ναι. Μέσα. Μετά δεν μπορεί. Μετά. Μέσα, ναι. Σε φέρνει μια διάθεση, α πούμε. Μέσα, ναι. Άμα σε πιάσει το θιάβι το πουλί, θα σε πω εγώ η θέρα. Τι έρωτα να κάνει. Άμα σε πιάσει το θιάβι το πουλί. Λοιπόν, λέει ο φίλο ο Φιλαράκη εδώ, μικρό το πολύ στη Μειονία Θεσσαλονίκη, πριν το γαλλικό. Μπροστά λέει από τα μπισκότα, ναι, η μπις, όλα χειροποιείται και μεταναστεί. Και εκεί έχει κάτι, ναι, έχω μάθει και λοιπόν, εκεί, προς Νέα Ιωνία και τέτοια. Τα ναι. Έχουμε διαβάσει σχεδόν όλα. Εκεί μου είχε πει ο Στοδουλόπουλος, εκεί έμενε, ο Λάζαρος. Ναι. Τον είχε τιμωρήσει ο ΠΑΟΚ και είχα πάει να τον κάνω μια συνέντευξη. Ο Λάζαρο. Και κάτω πέρα τριώρο, ναι, τον οικοδόμο και μου έλεγε εκεί για τις ταβέρνες και τα λοιπά. Ναι. Σφιχτός ο Λάζαρος. Δεν yeah. Το ευρώ δεν το έβλεπε εύκολα. Λάζαρος μεγάλωσε δύσκολα. Η μάνα του είναι μια άξια γυναίκα. 100%. Άξια γυναίκα, άξια κοπέλα. Είναι άξιο παιδί, δεν τον κολλάω. Όχι, δεν είπα, ούτε εγώ τον κολλάω. Λέω όμως ότι το ευρώ δεν το έβλεπε εύκολα. Και να πει και μια κουβέντα δεν τρέχει και τίποτα. Στο η οικογένεια. Αλλά το πέρασε δύσκολα, δεν ήταν. Όχι, δεν τον κολλάω. Έχει ένα κοριτσάκι υπέροχο, δεν τον κολλάω τον Λάζαρο. Σε ποιο κομμάτι τον κολλάσε. Να πει και μια κουβέντα δήλωση που είπε είμαι ο καλύτερο ποδοσφαιριστή. Δεν θα τον χλεβάσω κιόλα. Ο φίλο Ηρακλή, ναι, είστε στο Λουτράκι Αρδέα μα λένε για φαγητό. Ναι. Λουτράκι Αρδέα. Γενικά κλειδώσαμε και ο Γιώργο κλείνει λίγα πολύ. Η νομή δηλαδή ναι. Είναι. Η νομή που μα έχουν πει είναι η μαθία πολύ, έτσι. Ναι. Η μαθία. Εκεί το κρέας που αλλού. Προς Φλόρινα. Φλόρινα επάνω. Στην Καστοριά εκεί τη Σπηλιά. Τέτοια και τέτοια. Και τέτοια. Έχει πολύ πράγμα. Δράμα, σέρες και τέτοια δεν μας έχουν πει πολύ. Λίγο σέρες. Ναι. Λίγο σέρες. Στο Καριόφυτο στην Ξάνθη λέει 5 χιλιόμετρα είναι ο καταράκτης στη Βαδίτση. Α, και Ξάνθη μας έχουν πει. Ναι, και Ξάνθη. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, Άρη Θεσσαλονίκη. Να σχολιάσουμε λίγο. Ναι. Γιατί η μοναδική ομάδα Θεσσαλονίκη που παίζει Ευρώπη. Πόσες είναι οι ομάδες Θεσσαλονίκη. Τρεις. Τέσσερις με τον Απόλλωνα. Ω, και ο Μακεδονικός. Ναι, που είναι ο πράγμα, πέντε. Βίτα. Βίτα. Μείωση μισθού. Δηλαδή, ξέρεις τι, να γίνει κανένα κύπελο Άρης Μακεδονικός. Εγώ παρακαλώ να γίνει πρώτα Μακεδονικός Ηρακλής, να περάσω Μακεδονικός στον Ηρακλή και μετά. Να περάσω Μακεδονικός στον Ηρακλή. Να περάσω στο Μακεδονικό και με διαιτησία ανάποδη. Αυτό θέλω. Με σφαγή Ηρακλή. Με σφαγή Ηρακλή θέλω. Και μετά να παίξει Μακεδονικός Άρης στην Ευκαρπία και να παίξει πάλι διαιτησία το Μακεδονικό. Άμα θέλει πρωτιά Μετρόπολη και να γίνει εκεί τη κακομοίρα. Να πάω εγώ να αναμεταδώσω το μάτς με καμπαρτίνα. Τι θέλω. Τρεις γορίλες να με φυλάνε, τέσσερις. Και να το κάνω το μάτς. Εγώ άσε την αναμετάδοση Μακεδονικό. Άσε το μάτς. Άστο σε μένα. Το άστο θέλω, το πάρω πάνω. Άστο σε μένα. Ή θε να λέω τι φάσει και την τακτική. Άστο σε μένα. Άστο σε μένα. Μην το φοβηθεί. Πάρε και έτσι οι διαφημίσει. Πε ότι θα το κάνω εγώ. Να γίνει Μακεδονικό Άρη. Τι πιστεύει θα γίνει στο Μακεδονικό Άρη. Σε αλήξει το μάτς. Γιατί όμως, αφού. Είναι ανταγωνιστικός ο Μακεδονικός. Κοίτα, να μην λένε. Εγώ και σε ένα Μακεδονικός πάω και ένα-δύο με Καλαϊζίδη, Ρόμπιν Βίλιαμς ο Μακεδονικός. Είδα μεγάλη μπάλα από Μακεδονικό. Ναι. Και έρθει ο Πάο Γκριόνα στο τέλος. Το χτύπησε γερά το έργο. Καλαϊτζίδη, τον προπονητή. Τον προπονητή, Ρόμπιν Βίλιαμς. Ρόμπιν Βίλιαμς, μπράβο, ναι, ναι, για να θέλει. Καλαϊτζίδη και Αναγνωστάκο μοιάζουν πολύ με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Και Αναγνωστάκο τον μοιάζει. Αναγνωστάκο τον φέρνει. Το Ρόμπιν Βίλιαμς, ναι. Πιο πολύ μπορεί να σου πω Αναγνωστάκο τον φέρνει. Εντάξει, είναι λίγο πιο γυμνασμένο από το Ρόμπιν Βίλιαμς, βέβαια, ο Αναγνωστάκο. Είναι λίγο, ναι. Λίγο, ένα τσίκ πιο γυμνασμένο. Είναι λίγο, ναι. Έφυγε σήμερα η αποστολή. Μπράβο. 6,5 ώρα έχει δηλώσει. 6,5 ώρα έχει δηλώσει προπονητών και λοιπά. Καλά, δεν μετράω εγώ αυτά. Θα προπονηθεί ο Άρης. Καταρχήν, το Πούργο το γουστάρω πάρα πολύ, όμως είναι αντιδημοσιογραφικό στις δηλώσεις. Δηλαδή, δεν βγάζεις δήλωση. Είναι λίγο μίλητος, κοφτός, πολύ δωρικός. Ναι. Ίσως θέλει έναν Αυτόπουλο να τον εξαγριώσω λίγο. Δεν μετά από κάποια ήττα. Να κάθεσαι και μακριά, βέβαια. Ναι, δεν χρειάζεται να σπάσει. Μπορεί να κάνει και ένα μπουνίδι να πούμε αυτό. Θέλει, νομίζω, να δείξει όλου πρώτα τι είναι και μετά να αρχίσει να μιλάει. Δεν ξέρω. Πάντως δημοσιογραφικά δεν βολεύει του δημοσιογράφου. Όχι καθόλου. Μα. Κάνετε και με τη μάσκα να πούμε. Μα είναι λε και χρεώνει τη 45 βαθμοί Κελσίου. Παράξενο. Αλλά είναι καλό προπονητή. Τι κατεβάζει. Δείχνει καλά στη τώρα. Τι κατεβάζει ο μάγκα αυτό. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το 4-4-2 να εγκαταληφθεί. Όχι να εγκαταληφθεί. Πάει εγκαταληφθεί. Οφείλει να το εγκαταλείψει εκτό. Και αν το παίξει όπως το έπαιζε ο Σιμεώνε με 4 αξιολοκτάρια, τετράδα πίσω και 2 φορ. Δεν μπορεί να. Αυτά τα 4 οκτάρια αυτά που ξέρω, τα 4-4-2 σε αυτό το match, εγώ αν είχε χάφο Άρης που να μπορούσε να το στηρίξει, ας κάνει και εσωτερικό τον αυτό να είναι. Τον, το Ματέο. Όχι. Δεν είπε θα τον κάνει εσωτερικό. Τον έχει χρησιμοποιήσει. Δεν πρέπει να τον κάνει. 2 χαφ, 3 ο Γκαζέ, 4 χαφ με 4 το Ματέο και φορ να βγάλει. Τον Γκρέι. Τον Γκρέι με ποιος. Τον Πάλμα ποιον. Τον Καμάτσο θε. Ποιον. Ποιο κάνει πιο πολλά γκολ. Ο Πάλμα, ο Καμάτσο, ποιο είναι στατιστικά πιο. Ο Πάλμα σίγουρα γιατί έχει παραπάνω γκολ. Και θα βγαίνει στην επίθεση με 2 μπροστά
Τρίτο θα βγαίνει από τα χαφ ο Γκαρσία και τα δύο μπακ 5 και να κρατήσει το 0. Με αυτό το στυλ το 4-4-2. Όχι το 4-4-2. Το κλασικό το παρουσιακό. Μου δύο αργούς κόφτες και μου έκανες, ξέρω εγώ, 7 επιθέσεις και δύο κάρτες 3. Και είχες και δύο κόντρες και τρεις φαρμακέρες για την Γκόμελ που ήταν χειρότερη. Και άλλο θα παίξεις 4, 1 και 30 τρίγωνο. Ή 4-2. Αν ο Γκαρσία, πώς λένε ο καινούργιος ο παίκτης. Ο Νταμπό, ο Παπεσέιχ, ο Ντουκουρέ, ο Ματέο Γκαρσία. Όχι ο Ματέο Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία είναι καλά. Ναι. Μπορεί να παίξει 4-2-3-1. Θα το βάλει 10. Ναι. Αλλά πάλι, επειδή δεν είναι πολύ έτοιμος, δεν το κάνω. Είναι κίνδυνο γιατί μπορεί δεν είναι με την ομάδα και έρωτα. Και Μανό Γκαρσία 4 κάποιες στιγμές. Ή παίζει το 3-5-2. Όχι 3-5-2, δεν νομίζω να παίξει. Ανάλογα, τι άκρα έχει αυτός. Αυτό. Αυτό δηλαδή, το 3-5-2. Άκου να δεις η κατασκοπία. Ποιος είναι κατάσκοπος στον Άρη. Κατάσκοπος με κατάσκοπο. Έχει κατάσκοπο. Το επιτελείο του. Εγώ δούλεψα κατάσκοπος σε προπονητές. Κατάσκοπος. Στον Αλέφαντο. Ναι. Δεν είσαι στον Αλέφαντο. Ναι, τον έστειλα τόνους αυτά. Και μια φορά στην Κρύα Βρύση, όχι στην Κρύα Βρύση, που είμαι στα Γιάννενα, με ορμήξαν. Ναι, σε ορμήξε γιατί. Γιατί με ήταν που σημείωνα. Δεν σημειώνει. Τώρα μην λε και τώρα μα το παίζω. Είχαν ορμήξ. Στην Πανιώτη το χωριό ήταν άλλο. Και στα είχα τον Χριστίδη και δεν ήξερα την Κρύα Βρύση ο Χριστίδη. Αχά. Ο Νίκο που ήταν πολύ καλή πορεία. Ναι. Μου λέει πάντα στην Κρύα Βρύση. Παίζει Κρύα Βρύση. Πάω στην Κρύα Βρύση. Παίζει ένα Μίτροβιτ σέντερφορ. Πολλά λεφτά ο πρόεδρο τότε κτλ. Ή το δεύτερο ξύλο που θα τρώω. Πάω στην Κρύα Βρύση εκεί πέρα μισή φυλακή είχαν. Είχαν βγει φαίνεται σε άδεια. Θα βγει σε άδεια εκείνο τον καιρό. Υπάρχει κομμουνιστή στην Κυριακή. Δεν ξέρω. Κομμουνιστή να βρει στην Κυριακή. Κρυφή κομμουνιστή δεν μπορεί να βρει. Έρχονται οι τετραγωνοκέφαλοι και οι μηταράδε κτλ. Σημείωνα. Παίζα Κρύα Βρύση Κοζάνη. 3-2. Μιλάμε για ξύλο τώρα. Λέω τι είναι αυτά τα χαρτιά κτλ. Μαρπάζω τα χαρτιά. Ρε παιδιά, λέω όχι, μελετώ. Λέμε στη σχολή. Με προποντικό. Στη σχολή την Ακαδημία τη Κυριακή και μελετητή κτλ. Γιατί στην γλίτωση. Πρέπει να ξέρει και τι θα πει να γλιτώνει. Να είσαι γρήγορο, βασικά. Στο να μυαλό, είσαι γρήγορο στο κουβεντολόι. Αν είσαι γρήγορο στο μυαλό, μπορεί να μην είσαι κατάσκοπο. Εάν τα μπακ του Ήβης δεν είναι επικίνδυνα. Ο Άρης. Πού είναι ρε παιδί μου επικίνδυνα αυτή η ομάδα, είναι στα χαφ. Και στα χαφ είναι επικίνδυνη. 3-5-2. Δηλαδή θα μου κάνει μια από τα άκρα. Δηλαδή θα σου πω κάτι. Όταν παίζει 3-5-2, έχει μειονεξία να σου βγουν τα μπακ από την αντίπαλη μεριά. Ναι. Δηλαδή τι θα σου κάνουν τα μπακ. Είναι τόσο καλά μπακ, τι μπακ είναι ο Λογάτο. Είναι ο Άρνο, τι είναι, ποιος είναι, ο Τσιμίκας είναι, όχι. Τι μπακ είναι. Αν είναι μπακάκια, εγώ το παίζω το 3-5-2 και γεμίζω τον άξονα μου. Έχει θέμα και αν παίξει 3-5-2, θα κρατήσω και άμυνα. Θα είχε πρόβλημα με το κομμάτι των κεντρικών αμυντικών σε πιθανή αλλαγή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχει τρεις βασικούς κεντρικούς αμυντικούς. Ναι. Έχει τρεις και καμία αλλαγή. Ο μπακ σου αριστερός. Ο μαζικού, αν παίξει ο Πίρσμαν. Ο μαζικού τον εμπιστεύεσαι εσύ. Προσωπικά, εγώ αν όχι, προτιμώ Πίρσμαν σε 4-2-3-1 να τελειώνουμε. Άρα δεν παίζει με 3. Ναι, δηλαδή χίλιες φορές ο Άρης να πάει σε αυτό το παιχνίδι σε ένα 4-2-3-1, σε ένα 4-3-3. Σε ένα 4-3-3 με πιο σφιχτό κέντρο και με ρόλους σε κάθαρο στα εξτρέμ. Απλά τι εκτιμώ, εδώ είναι το θέμα. Πάμε ότι επειδή έχει μάθει με Γκρέι και ακόμη έναν κοντά του, πιο εύκολο να παίξει ένα 4-2-3-1. Ναι, με την κορυφή να είναι λίγο πιο κοντά του. Το παίζει πάλι. Ναι. Τέσσερα, τρεις χαφ, τέταρτος να είναι δεκαροειδή και δύο κοντά, να ψέχεις κοντά. Με Τούρμπε, ας πούμε, με Καμάτσο, μέσα με πάλι. Δηλαδή η αντεκάδα ποια θα μπορούσε να είναι. Το πρόβλημά, το πρόβλημά σου είναι όταν χάσεις την μπάλα στον χώρο, τα χαφ. Φυσικά. Έχεις πρόβλημα εκεί πέρα. Προφανώς. Τώρα λέμε ο Άρης και ο Άρης. Στα αμυντικό transition εκεί έχει πρόβλημα. Γι' αυτό θέλει αμυντικό χαφ ο Άρης. Πιθανή αντεκάδα. Πιθανή αντεκάδα, πάμε. Που έστε κάτω τα δοκάρια. Χαμηλά κιλά, καλό είναι. Δεξιά ούτε μπάλιο. Καλό είναι ο Ντεμπάγιο. Αριστερά Πίρσμαν. Πολύ καλό. Μπράβετς με Φαπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Πολύ καλή. Μεσαία γραμμή του Κουρέ ο ένας. Ναι. Λογικά Ταμπό. Αυτοί τώρα οι δυο δεν ξέρω. Μπροστά του. Κάτσε. Ναι. Δεν δημιουργούν και στο χώρο μου κάνουν. Δηλαδή εκεί βλέπω μια δυσκολία να πούμε. Και έχω ένα θέμα. Εκεί θα ήθελα ένα θέμα. Θα σου πω ότι έχει. Λείπει ο Σάσα, μην σου πω λείπει και ο Τζέκο. Ο Τζέκο λείπει σίγουρα. Λείπει οπωσδήποτε. Όπως αν δώσει ο Πάοκ τον Τσιγκάρο, θα του λείψει. Λοιπόν. Τώρα μου γράφουν ότι έχει πρόβλημα στους κοιλιακούς. Στην Ουτρέχτη μπορεί να του περάσει. Άστε ρε το παραμύθι. Μπροστά από τους δύο, από τον Ταμπό και τον Ντουκουρέ, υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Γιατί? Γιατί πολλοί από τους παίκτες του Άρη μπορεί να παίξουν εκείνες θέσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Τούρμπε, μπορεί να παίξει ο Μαντσίνη. Ποιο μαρκάρει καλύτερα. Μπορεί... Για δεκάρι μιλά. Ναι. Ποιο μαρκάρει καλύτερα. Λογικά ο Μαντσίνη.
Τι να μαρκάρει ο Μαντσίνη, σαν δεκάρι. Είναι φυσικά. Σαν δεκάρι να μαρκάρει ο Μαντσίνη. Καλύτερα ο Μαντσίνη από όλου. Γιατί τον Ιτούρμπε μαρκάρει καλύτερα. Ναι. Ωραία, πέτα το Μαντσίνη, δεξιά-αριστερά. Επίση υπάρχει και Ματέο Γκαρσία. Τον οποίο το χρησιμοποιούσε πολύ ακόμα και σαν οχτάρι. Έλα, μωρέ, είναι λίγο τουρίστα αυτό. Δεν είμαι καλοκαίρι να ακόμα κοκτέιλ. Έπινε, δεν είναι. Για ένα λόγο θεωρώ. Εντάξει, λόγω του Αργεντινού. Πολύ κοκτέιλ. Ο Μπούργος, άμα τον έχει φτιάξει λίγο, να τον δει, μήπως και δούμε κάτι διαφορετικό από τον Καρσία. Αν κάνει ένα γουδί πριν την πρόβα, πριν το μάτς. Λίγο να το συνεφέρει. Να το συνεφέρει, το κάνει λίγο καλό. Άρα εκεί εύκολα μπορεί να δούμε και Ματέο Γκαρσία. Ναι. Με τριάδα δηλαδή του Κουρέ, Νταμπό, Ματέο Γκαρσία. Ναι. Δεξιά η Τούρμπε, αριστερά Καμάτσο, κορυφή Γκρέι. Ή δεξιά η Τούρμπε, αριστερά Πάλμα, κορυφή Γκρέι. Μπροστά καλά είσαι. Δεν το ξέρω τι είναι. Πίσω. Στα οχτάρια είμαι, τι είναι το πρόβλημα. Στα στόπερ είσαι καλά. Στα μπάκι είσαι καλά. Στα χαφ έχω ενστάσει. Δηλαδή, αν μου έλεγε τώρα τι παίξει θα θέλει να παίρνει ο Άρης. Θα θυμηθεί τον. Σιόπι, θα θυμηθεί παίξει. Εμένα δυστυχώ. Αν μου έλεγε τι παίξει θέλει ο Άρης αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα αμυντικό χαφ. Ξεκάθαρα. Πάρ τον τσιγάρα από τον πάω. Δώστε τον λεφτάκι. Είναι... αυτό εδώ ο Βρουτόταυρο. Α, ο Βρουτόταυρο αυτό. Πώ το λένε. Σου μοιάζει με το δάσκαλο για κλάματα όταν γινόταν κοντό. Αυτό ο καινούριο στη διοίκησή σου. Πώς το α, ναι, ο Τριμάτη. Ναι. Ο Τριμάτη. Έμαθα να πούμε ότι είναι καλό παιδί. Ναι. Πολύ πλούσιο κτλ. Και έμαθα ότι είναι και ελεύθερο. Και με τρει-τέσσερι μιλφάρε. Τι ελεύθερο. Με ρωτάγανε. Άκουρε τι σου λέω. Ελεύθερο. Ναι. Και μάλιστα η μία μου λέει, είναι λέει γοητευτικός. Λέω φύγε, με σπάσει κανένα λόγο και σου φύγει κανένα γόνατο. Είναι αυτός που λέει γοητευτικός. Ναι, λέει και έχω μάθει, λέει, είναι πολύ έτσι με τη μαμά του, πολύ ας πούμε άνθρωπος. Με τη μαμά του έχει μια καλή σχέση. Καλό είναι αυτό, εγώ λέω. Τι δεν μπορεί μιλφάρα, λέω, να του χαλάσει τη σχέση με τη μάνα, εσύ να πούμε. Όχι, θα σε μη. Σήμερα ο πιο περιζήτητος γαμπρός στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι ο Τριμάτης. Ναι. Έχω ακούσει εγώ σε γυναικό κουβέντα. Ναι. Τι ωραίος άντρας λέει είναι ο Τριμάτης. Και το κοιτάω. Ρε γάμο το λέω. Σαν να το κοιτάω. Και καλά, εσύ έβγαλε ωραίο το Μητσοτάκι, ρε Κώστα. Εγώ οι γυναίκε. Δηλαδή αυτό που μου έχει γράψει είναι βλέπουν ωραίο τον Κυριάκο Μητσοτάκι και τον Τριμάτι. Κάτσε, ωραίο και αδύνατο. Ευθυτενή, ένα 88. Ναι, είναι πάλι καλό. Νέο, ωραίο, πράσινα μάτια είναι τα γόρυπα λοιπόν, αγαπώ. Λοιπόν, Τριμάτι, να ξέρει, σε βλέπουν σαν λουκουμάκι εκεί οι μιλφάρε. Και κάτι μιλφάρε. Κάτι μεγαλοκυρίε εκεί πέρα. Παντού εσύ. Ναι. Έχει πολύ ψωμί γενικά. Έχει ψωμάκι, καλό, ναι. Απλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Να ξέρει, Τριμάτι. Το λέω, δεν ξέρω αν ακούει η εκπομπή ο Τριμάτι, να του το μεταφέρετε. Έχω βρεθεί εγώ σε κουβέντα γυναικοπαρέα. Τον γλυκοκοιτάνε. Και σε γλυκοκοιτάνε, σε βλέπουν σαν λουκουμάκι να πούμε Συριανό. Ο Τριμάτι. Σαν Συριανό λουκουμάκι σε βλέπουν οι γυναίκε να πούμε. Για Σύρο σε βλέπω φέτο. Δεν σε βλέπω. Πήγα γιατί η Βαλσάμι μένει εκεί. Α. Μη είχε φιλοξενήσει, αλλά τώρα δεν είναι στα καλά τη. Όχι. Δεν το βλέπω το έργο να συνεχίσει. Χναεί, τι. Έπαθε καταθλίψει, έπαθε αυτά, κινητικά θέματα. Δύσκολα είναι αυτά. Ναι, αυτά είναι, τα δύσκολα είναι αυτά. Μου μάθε, πρόλαβε, μου μάθε να παίζω μπυρίμπα η Βαλσάμι. Δεν ήξερε μπυρίμπα. Κάτσε ρε Κώστα, δεν ξέρει μπυρίμπα. Έπαιζα, λέμε, του Βουγιουκλάκη, λέει, ώρες. Λέω, θα με μάθεις, με μάθε μπυρίμπα. Έμαθες να ξέρεις. Ναι. Παίζεις καθόλου, δηλαδή, κάποια μπυρίμπα. Πού να προλάβω να παίξω μπυρίμπα. Δεν προλάβω. Είμαστε στο καφενείο να πάμε. Έχω ένα σπίτι εκεί στην Επαρομή, τρεις μέρες το χρόνο πάω. Δεν προλάβω. Αλλά ήξερε καλή μπυρίμπα η Άτη. Πριν φύγουμε σε διάλειμμα, γιατί θα φύγουμε σε διάλειμμα. Μου έχει πει κάτι. Δεν πάει τα πόδια. Δεν μπορεί να πει όμω. Θα τα γράψει το βιβλίο, αν θέλει. Θα τα γράψει. Ένα κεφάλαιο για εξομολογήσει τη Νόρα. Με τα μάτια τη Νόρα. Το μόνο που μου είπε, που ας πούμε, το ξέρει ο Πέτρο, το ξύλο πότρο γύρω γουκλάκι από τον Παπα Μιχαήλ. Πολύ ξύλο έφαγε. Δύσκολα. Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν. Βγαίνουν μερικοί τώρα και λένε μια εκπομπή που είχε βρεθεί η Αλίκη με τον Παπαμίχαήλ. Και τι γλυκιά εκπομπή. Ναι, αυτά τα γλυκά ακόμα. Έτσι, βαρύ χέρι ο σχορεμένο. Καλά, βαρύ, ελαφρύ, το βαρύ, έχει το ελαφρύ, θα σηκώσει χέρι. Τι είναι αυτό, για το Θεό. Τον εξαγνείο, να πούμε. Break, κομπιό. Κομικό break. Έτσι, η ώρα είναι 9 και 30 από τα λεπτά. Κάνει πράγματα, αλλά δεν τα λέμε όλα, γιατί δεν κάνει. Δεν γίνεται κιόλα. Είμαστε... Έρχεται Μαράκτα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ετήσεων και εμεί επαναρχόμαστε τόσο λίγο. Πολλά που μπορεί να σε μαγέψει το ρίτι τη Καζίνο Θεσσαλονίκη, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ο αριθμό των slot machines. Ένα στρατό από 750 υπερσύγχρονα μηχανάκια είναι παρατεταγμένα από την είσοδο μέχρι εκεί που βλέπει το μάτσου και όλα κρύβουν ένα jackpot που είναι έτοιμο να σκάσει. Μιλάμε για τεράστια ποσά που μπορούν να έρθουν ουρανοκατέβατα σε οποιονδήποτε παίκτη και οποιαδήποτε στιγμή. Τα jackpots του Ρίτσα τη Καζίνο Θεσσαλονίκη έχουν τη φήμη ότι σκάνε συχνά και αυτό καταμαρτυρούν και τα εξαψήφια νούμερα που μοιράζονται σε δεκάδες παίκτες κάθε μένα Κωστή Ραπτόπουλε. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία ήταν, μ' άρεσε ο χώρος γιατί είχα πάει στο δικό σου το live. Ναι. Και τα ποτά καλά και οι κοπέλες τρομερές. Μ' άρεσε πολύ ο χώρος. Αξίζει ναι. Και είναι και κοντά. Ναι, μια καρδιά δρόμος. Είναι κοντά και μπορεί να το ευχαριστηθείς. Τα νέα καταπάκα στη ρύθμιση του ήχου
Και Κωνσταντίνα Αυτόπουλο με Μιχάλη Σαρόπουλο για περίπου 23-24 λεπτά μαζί σα. Ο Άρης ο οποίος αγωνίζεται αύριο το βράδυ με, την, με τη Μακάμπη. Τώρα παίζει ο Άρης. 8. 8 παίζει ο Άρης και 10 Ολυμπιακός. 8 Παναθηναϊκός. Όχι, συγγνώμη, και 8 Παναθηναϊκός. 8 Άρης, 8 Παναθηναϊκός και το βράδυ ο Ολυμπιακός. Θα τα πάρουμε όλα μαζί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει απουσίες ξαφνικά. Έξω και ο Αλεξανδρόπουλος. Αμάν μου, ωραία, αυτό το μιξιάρικο να πούμε. Έξω και ο Σέκενφελτ. Ο Σέκενφελτ είναι απώλεια. Και το κύμα λέει το Σάρλια που γελάει ο κόσμος με Σάρλια. Ο Σάρλια πρόβλημα, είναι αργός πολύ. Πάρα πολύ αργός. Δεν κάνει ο Σάρλια. Πολύ αργός. Δεν κάνει, δηλαδή. Ξέρεις τι είναι που είναι αργός. Σκέψη που. Και στη σκέψη είναι αργός και στο σώμα. Τώρα, άμα έχεις ένα άντρα σε οποιαδήποτε δουλειά. Ναι. Αν είναι αργός στο σώμα, αλλά είναι διάολος στο μυαλό. Ναι. Βενιζέλος, ας πούμε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ήταν γρήγορο στο μυαλό ο Βενιζέλος. Του Βενιζέλου το μυαλό ταξιδεύει με. Ταχύτητα τίποτα. Τι σημασία έχει που έχει τα κιλά. Αυτό καμία σχέση. Είναι βέβαια από τις λίγες περιπτώσεις που πολύ βαριά κορμιά στρίβουν τόσο πολύ κεφαλικά. Στρίβει πολύ και κακώς δεν τον βάζουν πρόεδρο στο κόμμα. Η μεγαλύτερη βλακία που έχει κάνει το Πασόκ ναι. είναι που δεν έβαλε το Βενιζέλο στο, στη θέση. Το θέμα ήταν να κάνει ένα βήμα μπροστά, όχι να κάνει ένα βήμα πίσω. Εντάξει, μια χαρά. Τι βήμα μπροστά έκανε, δηλαδή. Καλύτερα τώρα, με ένα λίγο πιο άφθαρτο να προχωρήσει. Γιατί πού είναι εφθαρμένο ο Βενιζέλο. Καλά, όπως και να το κάνει, σε μπλοκίχη σε πολλά πράγματα. Ενώ σε κυβερνητικές πολιτικές. Ενώ Μητσοτάκης 100 χρόνια εφθαρμένο δεν είναι, ας πούμε, η όλη. Μα γι' αυτό και ο κόσμο δεν θέλει, ειδικά τα φετινά. Και παρακαλώ πάρει φιουελ πας. Ο Βενιζέλος έπρεπε να είναι στο Πασόκ ο νούμερο ένα. Ήταν του γεννηματά η κόρη. Ο κόσμος ψήφισε. Τι ψήφισε, χαϊβάνια. Καλά, πώς σε χαϊβάνια. Ο κόσμος ψηφίζει, ο κόσμος βγάζει χρωματικό. Θα πάει 5% το Πασόκ. Θα πάει 5%. Πασόκ θα πάρει κανένα 13, εύκολο. Έχει τι, 13. Όχι, είναι 13%. Όχι, αλλά εκεί είναι μια χαρά. Δεν μετράει ο άλλος. Τι. Δεν μετράει. Από τον άχη του αλλού χίλιες φορές του συγκεκριμένου. Η φόβη συγχωρεμένη. Καλή γυναίκα, καλό κορίτσι, ο παπάς της, καλός άνθρωπος, δεν μετρούσε. Δεν είχε λόγο, δεν είχε, δεν είχε λάμψη. Δεν είχε λάμψη, δεν έγραφε στο φακό. Δηλαδή ήταν μια ωραία γυναίκα και είχε ας πούμε τα, το κύλος. Ο καθένας, ωραία γυναίκα. Καλά δεν ήταν. Ωραία κοπέλα ήταν. Θα ανοίξουμε γραμμές, θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί δεν τα διαβάσαμε, αλλά δεν τα προλάβαμε. 23 10 90 90 90, τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας, οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα Κώστας. Ναι. Παιδιά, θα φάτε καλά κρέατα τέλεια ψημένα άψογα στην Τριανταφυλιά Σερών. Πάλι σέρε! Θα πάρτε, λέει και το Στέφανο, έχει και φίλου στο χωριό, λέγει. Ο Στέφανο, έχει φανάρε. Είπα με σένα, δεν προλάβα να φάω ούτε τη σαλάτα. Καλό κρέα, έχει το πάνω. Πάμε γραμμέ, ανοίγουμε 2-3-1-0-0-90. Παράκτα, άνοιξε. Κάνει μπάνιο ο Κούλε. Ο Κούλε, μια χαρά θα περάσει. Κάνει μπάνιο. Το φαρμακονίσει, επειδή αποκλείστηκε, δεν φαρμακώθηκαν. Καλά, φαρμακώθηκε, φαρμακώθηκε. Δεν το βλέπω να φαρμακώθηκε πολύ. Ο Μίλτος κάνει την εμφάνισή του. Βενιζέλος έξυπνος λέει, αλλά ήταν μέσα στο χαράτσιλι. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν τα ξεχνάμε. Ναι, σωστό, σωστό. Και δεν ξεχνάτε, βρε, μνήμη κουλουπιού να πούμε. Δεν ξεχνάτε εσείς. Ο φίλος. Α, κάτσε. Εδώ το φιλαράκι μας ο Χρήστος. Αν προτείνει κάτι για στοιχηματικό. Αλλά ο over 2,5 του Ισλάβια με τον Παναθηναϊκό. Over 2,5 γκολ. Ναι. Το βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Χ και over 1,5 τον Άρη με τη Μακάμπη εκεί. Εκεί 1-1. Γιατί όχι. Και Λαραμπή να σκοράρει το Ολυμπιακό Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πώς θα σκοράρει ο Λαραμπή αφού είναι τεφορμέ. Είναι τεφορμέ. Είναι τεφορμέ. Και δεν είναι μόνο ο Λαραμπή τεφορμέ. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού ατομικά είναι σε κακή κατάσταση. 92% η Νέα Δημοκρατία στην κυρία Βρύση. Λέει χαιρετισμού στο χωριό μου. Τι κομμουνιστή να βρει εκεί. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλά, ίσχυε. Τι ψέματα λένε. Στην κυρία Βρύση θα βγει επιστήμον ή δολοφόνο. Δεν είναι η μεσαία. Είναι που θα πέσεις. Καλημέρα στον Χάρη. Οπότε, η αλήθεια είναι για αμνοερήφιο πρέπει να κατέβεις κάτω πολύ βαδιά για να φας. Ναι. Το Μάε και Δυσπηλιό, Καστοριά στη Μιλόπετρα. Απίστευτα πάει τα κλειδιά. Δυσπηλιό, ναι, λίγο πριν την Καστοριά είναι. Θα πάμε σε ένα φίλο και θα προχωρήσουμε γραμμές. Είναι ανοιχτές τη διάθεση. Πάμε να πάρουμε τον πρώτο τυχερό. Καλημέρα. Καλημέρα, πρώτο τυχερό. Καλημέρα σα. Στον... Αφιερώνω στον Κεπέλ Σαμπάκα. Yeah. Την επική ατάκα της τεράστιας Τζένις Καρέζη που παίζει στους επιστρέφοντες από διακοπές. Γυρίσατε. Γύρισε και είναι ακμαίος. Και μιας και μιλάμε για Καρέζη, μια από τις θεατρικές παραστάσεις που λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Το μεγάλο μας τσίρκο. Ακριβώς. Το μεγάλο μας τσίρκο έκανε πάταγο, τη συλλάβανε. Βάλα φυλακή τον Καζάκο. Έκανε ο Καμπανέλης μεγάλη δουλειά. Το 73 ήμασταν μωρά. Δεν μπορούσαμε μουσική να πάμε. Μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Ξαρχάκου, μουσική Σταύρου, επικός Καλατρίκας από όλο που το πες. Τον αγαπημένο σου Ντίνο μας
Τον Παπαγιανόπουλο να παίζει τρεις ρόλους. Παπαφλές, Αγκαραγκιόζη και τι άλλο είχε παίξει. Υποδιότερε το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης. Παπαφλές. Υπάρχει ηχητικά στο YouTube. Ναι. Και θα έπρεπε κατά την άποψή μου να υπάρχει και σε DVD για να προβάλλετε και να διδάσκετε στα σχολεία η σύγχρονη ιστορία μας με ώρες. Όλο μας σύρκο ήταν κάτι το οποίο θα βάλα και εγώ να το παρακολουθήσω στο θέατρο. Έτσι, και ενδιαφέρον για τους μαθητές τρόπο και από μια άλλη οπτική πέραν της κρατούσης που περιέχει. Αρέσει στα καλύτερα της με τον Καζάκο και σε καλή ηλικία. Τσαραντάριδες και οι δύο. Σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση, ούτε αρρώστιες ούτε κιλά, φοβερή. Η κυρία Σοφία που δούλευε στο κρατικό θέατρο, έχω καιρό να την ακούσω. Ναι. Ήταν αυτή που έφερε τα ωραιότατα παστίτσια που δεν άφηνε τίποτα να μείνει ο βροντόφωνος κυρίες και κύριοι, αν θυμάστε. Εύχομαι, χαιρετική ραδιοφωνική φίλη, εύχομαι να είναι όλα καλά. Εννοείται. Τούτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην τελειώσουμε τον τομέα πρώτα, δεν ξέρω αν έχω γνωρίσει και ποια άποψη. Άκουλε. Ναι, βέβαια. Αυτόν του φαγητό κυρίως τα κρεατικά. Για πες μας και ένα χωριό κρεατικά, ωραία. Λοιπόν, στο δρόμο βγαίνοντας από το μεγάλο Πάπιγκο, ναι, για να ανηφορήσεις προς το μικρό Πάπιγκο, το ωραιότερο χωριό των Ζαγοροχωρίων, στο δεξί σου χέρι υπάρχει η ταβέρνα Τσουμάνης. Έχω έρθει σε γαστριμαργικό οργασμό, τρώγοντας σηκωτά και μοσχαρίσια γάλακτος σως μαδέρα, αρνίσκια παϊδάκια, μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα στα κάρβουνα. Κάρβουνα, αυτό είναι. Το Δία στο μικρό Πάπιγκο, αρνάκι κατσικάκι σούβλας και μετά αν θες προπόνηση δίνομαι θα ανέβει στη Δρακόλυμνη. Μοναδική ωραία, εμπειρία και δύσκολη πίστα. Βάδισμα, τρέξιμο, έχει ανώμαλο. Εγώ 8 το πρωί ξεκίνησα, 8 το βράδυ επέστρεψα και τότε ήμουν αδύνατος πριν από το γάμο. 100 κιλά, έλα εδώ ρε, αυτές στο γάμο ρε, να σώσουμε κανένα φουκαρά. Τους γκόμενους τους θέλουν αδυνάτους. Και για να τονώσω τη θέλησή σου, Μιχάλη μου, να πας στη Σύφνο, το περισσότερο φαγητό που κατανάλωσα λόγω νοστιμιάς. Ήταν Σύφνο. Και η μόνη φορά που αισθάνθηκα ότι θα πάθω από πληξία ήταν στον Αρτεμόνα, έτσι, ταβέρνα Λεπέσης, κάτω από την Κλιματαριά. Τα μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε σε ένα ακόμα να τσουράβει, γιατί έχουν πολύ κόσμο. Πάμε ένα τέταρτο βολίδα, σας περιμένουμε. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Τι κάνετε ρε παιδιά. Καλά. Καλά, μια καλά. 3 Αυγούστου, κακή μέρα είναι. Και βέβαια και 9 η ώρα του πρωί να πούμε πού θα φάμε μπριζόλες και τι θα... Και τι θέλεις να πούμε φίλε, τι μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ αφού δεν κάνει. Τι να σε πούμε, τι καλή διοίκηση είπε ο ΠΑΟΚ. Τι οργανισμό που θα κάνει, ότι θα περάσει ο Άρης. Τι είπατε, λέει, τι είπατε. Δεν λέτε τίποτα και δεν λέτε τίποτα για Β' Εθνική και με ανησυχείτε πάρα πολύ. Ξάνθη είναι μια λύση ρε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Ξάνθη με ποιον είναι τώρα. Με ποιον έχει γκόμενο. Πώς. Ποιον έχει γκόμενο η Ξάνθη τώρα. Άντε πάλι. Τι άντε, άντε πάλι, τη γυρνά στην πιστέκα πάλι. Κόκαλη και Σαβίδη. Και τώρα ποιον έχει, άλλον. Ρε σύρα αυτό που λέει, πότε είχε κόκαλη και Σαβίδη. Πότε είχε κόκαλη η Ξάνθη. Πότε είχε κόκαλη η Ξάνθη. Ναι. Όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ εκεί και άλλες ομάδες και παίζατε να τους φάνε τα καρύδια και ο Άρης. Μετά πήγαινε ο Ολυμπιακός και παίζατε στο 20 λεπτό 02 που τα είχατε. Τότε, ναι. Πόσες φορές κέρδισε τον Ολυμπιακό εγώ και πόσες φορές κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Άντε πάλι τα ίδια. Όχι, δεν έκανε κομμάτια. Κομμάτια τον έκανε τον Ολυμπιακό. Κομμάτια τον έκανε. Γιατί δεν τον έκανε. Κακό, επί. Πώ το λέγανε τον πρόεδρο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ο Πανόπουλο, πριν τον Πανόπουλο. Άκουσε με λίγο γιατί πήρα να μιλήσω. Πριν το. Ο Πανόπουλο καταρχήν. Στα 30 χρόνια που είναι, μπορεί να τον έλεγε και εσύ ο ίδιος μονόγνωτο και ξέρω εγώ, αλλά ήταν καλός. Ήταν σε αυτά τα 30 χρόνια ήταν καλός. Άσχετα με το τι έκανε τελευταία και έχει την καρδάρα. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ξανθιώτη μου, τώρα, θα βάλουμε μια ανωτελεία για να τους προλάβουμε όλους. Έχουμε πολύ κόσμο. Θα τα πούμε ξανά. Να τα πούμε ξανά, τους προλάβουμε όλους. Πάμε στον επόμενο. Γρήγορα. Τι γκρινιάζει τώρα, δηλαδή. Καλημέρα, φίλε. Παιδιά. Δεν υπάρχει σημείο στην Ελλάδα που να μην έχει καλή ταβέρνα, γιατί οι Έλληνες βγαίνουμε έξω και τρώμε πολύ. Πρώτον, δεύτερον, Κωστή. Μάλιστα. Θα θέλω να γίνεις να βοηθήσεις τον Μιχάλη του Σαρόγλου. Είναι πολύ πρικισμένος και νέος συνάδελφος. Βοήθησέ τον λίγο με τις γνωριμίες σου στην Αθήνα. Του το έχω πει και κατηδίαν πριν 2 χρόνια. Ο Μιχάλης ο Σαρόγλου μπορεί να γίνει ο και νέος Θέμος Αναστασιάδης. Δηλαδή να κάνει, να πληθύσουν δηλαδή. Θεία, όπως και εσύ. Ναι, να φέρουμε καμιά και τρίτον, ένα θεατρικό έργο παιδιά για να
μάθετε την ιστορία της Ελλάδος στη μεταπολεμική. Είναι, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έπληξε η ΕΡΤ 2-3 φορές. Το ΣΟΙ του Γιώργου Αρμένη. Όχι, εγώ δεν το έχω δει. Με το Γιάννη Μόρτζο. Εσένα θα σ' αρέσει πολύ, Μιχάλη Φρέστο, γιατί και λόγω πεπιθύσεως. Πού το θυμήθηκε το Μόρτζο, ρε φίλε. Πού το θυμήθηκε το Μόρτζο. Καλά, καλημέρα. Πού το θυμήθηκε το Μόρτζο. Σταρόγλου. Πάμε, 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 πάμε. Παρακαλώ, έναν ακόμα. Ναι. Δε. Καλημέρα σας. Εσείς είστε. Η καλύτερη γνωριμία που έχω κάνει στην Αθήνα. Καλημέρα. Είναι το. Ένα μπακάλικο. Ναι. Λέγε, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, ραπ, το καλύτερο κράσο το φάσο Παρανέστη δράμα στην ταβέρνα του Μποζίδη. Παρανέστη. Ναι. Είσαι και κέντρο. Από εκεί ήταν ο Ανέστης Βλάχος. Όχι. Από την Προσοτσάνη ήταν. Προσοτσάνη. Προσοτσάνη, ναι. Ανέστης Βλάχος. Θα φας μπριζόλα από δινή ένα κιλό. Άστο, αδερφέ, τα γορτάζεις. Δράμα, ε. Δράμα, ε. Παρανέστη. Παρανέστη, γράψε. Είχε και κέντρο, και κέντρο καταταγής. Ναι. Είχε παλιά, ναι, τώρα έχει. Τώρα δεν έχει, ναι, το Παρανέστη. Δομή έγινε. Έγινε δομή. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γρήγορος. Παρανέστη. Πάμε σε ένα ακόμα. Ναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς τον. Παναγιώτης από Μαρούσι. Πήρα να πρωί-πρωί μας πέθανε ώρα με τα φαγητά. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα. Θα δώσω. Είναι πολύ εύκολο. Παίρνεις την καμερίτσα. Έχεις πλέον τα στελέχη να το κάνεις αυτό. Και κάνεις, γίνεσαι ένας food blogger. Πηγαίνεις σε όλες αυτές τις ταβέρνες, σε όλα αυτά τα μέρη. Και πληρώνεσαι και τρως τσάπα. Μια χαρά. Και τελειώσατε, λέει. Το food το έχουν κάνει άλλοι για άλλοι. Γιατί δεν με το κάνεις. Σωστό. Ναι. Και κάτι τελευταίο, ραπ, θα περάσουμε. Πώς τη βλέπεις σήμερα. Χωρίς Αλεξανδρόπουλου, πας, χωρίς Πόρεν, χωρίς. Έλα με τώρα, Αλεξανδρόπουλο. Ο Σποράς, ο Σέγκεφελ είναι απόλυτος. Τώρα ο Αλεξανδρόπουλος. Και ο Αλεξανδρόπουλος είναι απόλυτος. Το νιάνιαρο, άστερο το νιάνιαρο, να πούμε. Το νιάνιαρο. Πάντα πολλές αποσυντήσεις. Έλα με το νιάνιαρο, με έχει απογοητεύσει το νιάνιαρο, να πούμε. Τα χαφ, με ποιους πρέπει να κατέβει αύριο. Το Πέρες οπωσδήποτε. Το Πέρες οπωσδήποτε. Ένα ο Σέριν που λογικά έτσι φέρνει. Ναι. Και μπορεί να κλειδώσει και κανένα Παλάσιο να βάλει πιο κεντρικά. Το Παλάσιο που να το βάλει στο κέντρο που μαρκάρει. Ωραία. Και να βγαίνει διαγώνη. Να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα. Μαρούσι, τα βέλετε. Μαρούσι, πού να είστε. Εμπρό, καλημέρα σα. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Καλώ τον. Καλώ τον. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Γεια σου και Μιχάλη Αγιανάκη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, και εγώ ομοειδεάτη να ξέρει. Σουτκάρι εδώ πέρα. Ο Ραπτόπουλο μπορεί να καταλάβει ποιο είμαι. Δεν χρειάζεται να το πει γιατί θα πω κάτι προσωπικό. Ναι. Ωραίο. Ναι. Για να σα αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, κατέβηκα τα Χριστούγεννα, δούλευα τέλο πάντων, σχόλασα, πήρα την οικογένεια, κατέβηκα καρφί στην Ελλάδα. Ναι. Χωρίς να κινηθώ καθόλου. Ναι. Οδικό. Ωραίο. Καινούργιο αυτοκίνητο, ολοκένουργιο κούτα, SUV. Τι αμάξι. Κατέβηκα. SUV, ναι. Όπελ. Όπελ. Μέριβα, μέριβα. Κούτα. Όχι, το Grandland. Το Grandland. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, όταν κατέβηκα είχε 5.000 χιλιόμετρα, να καταλάβεις. Από εκεί, όχι οικογένειες, παππούδες, γιαγιάδες, αγκαλιές, φιλιά, φεύγω, βγαίνω το βράδυ έξω, πάω με μια παρέα, πίνουμε τα ντερά μας. Το κεφάλι μου μετά από 3 χρόνια που ήμουν εδώ στη Γερμανία, 2,5 είχα να κατέβω, γέννησα το κεφάλι μου, έγινα κόκκινος. Ωραίος. Μετά λέω, ωραία. Από εκεί είχε μια ιδέα, τέλος πάντων, η σύζυγος να πάμε στις Τέρες στο Άγκιστρο. Ωραία. Όχι. Πάω στο Άγκιστρο. Δεν πήδηξε στο Άγκιστρο αυτός. Ναι, για πες συνέχιση. Δυο γκολ ήταν. Μίλες ό,τι λες. Στάσουνε, πέταξε στα γκολ. Κάτσε. Πέταξε στα γκολ μετά το καμπάκι. Τι έπαθα, γελάτε. Άκου να σου πω το ωραίο. Πετάω το πρώτο. Είμαι γεμάτος, έτσι. Τα μάτια κόκκινα έσταζαν αλκοόλ. Μπαίνω. Πετάω τον γκολ. Και θέλω να χαλαρώσω. Και πάω στην άκρη της πισίνας όπως είναι εκεί πέρα και πιάνω το σίδερο και κάθομαι έτσι. Και με παίρνει ύπνος και βουτάω με την πισίνα να πνιγώ. Παγωμένος. Ευτυχώς ήταν δίπλας. Φύγε, φούσεις, καλά είναι. Φύγε, πέταξε και ένα. Και στην γυναίκα σου. Και εκτός έδρας κιόλας. Ναι, όχι, δεν ήταν κομμένα, ήταν γυναίκα. Ακόμα παραπάνω. Φιωμένος. Κάνει τη γυναίκα και πάει μετά στο θιάβι. Πάλι κάρος. Και ζει. Πάμε σε ένα ακόμα που ζει επίσης. Ούτε ναι. Σε Ινδιάνικο χωριό δεν μπορεί να σε πάρουν το κεφάλι, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η κυρία Δέσποινα. Μπράβο, κυρία Δέσποινα. Για πες τα νέα σου. Είμαι σήμερα καλά, δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Το οξυγόνο σου πόσο τα 100 είναι. Ορίστε. Το οξυγόνο σου πόσο τα 100 είναι. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι. Ενώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και να λέω ότι θα γίνω καλά, σήμερα μου πήρε κάτω βόλτα.
Κράτα δυνάμεις, μην μιλάς. Κράτα δυνάμεις. Καλημέρα. Μια καλή Τετάρτη. Καλή Τετάρτη. Καλή δύναμη. Κράτα δυνάμεις, κράτα δυνάμεις. Πάμε σε ένα ακόμα. Καλημέρα. Να βάλουν οξυγόνο από κάτω. Μονολόγος. Καλημέρα σας. Να τη στηρίξει. Καλημέρα στο βουνό και στο λόφο. Εγώ είμαι ο λόφος. Έλα. Λοιπόν, αν και είναι λίγο άγωνη περίοδος για τα προσωπικά, τώρα χωρίς την κρίνια του Λουτσέσκου με τα ευρωπαϊκά μάτς και δεν προλαβαίνω προπονήσεις, πώς το βλέπουμε τον ΠΑΟΚ? Τέταρτο. Χωρίς την Ιδρυγκά. Χωρίς την Ιδρυγκά. Τέταρτο. Βάλε λίγο στην άκρη την Ιδρυγκά. Βρε τέταρτο. Τι Ιδρυγκά. Τέταρτο. Τέταρτο. Γιατί τόσα χρόνια τέταρτο δεν ήσουν που έκανες λαό. Θα πας πάλι τέταρτο. Στο Σαρό μια ερώτηση τελευταία και κλείνω. Ρίχτω. Σαρό, πού θα χάσω. Πραγματικά είναι. Μια μεγάλη απώλεια είναι. Καλημέρα. Καλημέρα να σε γελώσει. Πάμε σε ένα ακόμα παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, πώς είμαστε? Ακόμα καλά, αυτό θα πάει για μπάνιο μετά. Για μπάνιο, εδώ θα βρέξει την Καλκιδική σε λίγο. Θα πας για μπάνιο, θα βρέξει. Τι κέτα είναι αυτή. Τι κέτα είναι αυτή, ναι. Είπατε για κρέας και τέτοιο, ρε παιδιά, και δεν είπατε εδώ που είναι και κοντά σχετικά, γιατί άκουσαμε πολλές περιοχές που οι οποίες είναι πολύ μακριά. Εδώ στο Μετακίτσι, το έχετε υπόψη σας. Μετακίτσι, τι είναι, φιλαρώστια είναι. Σαραρώτια ακούγεται. Αυτοί που ακούνε τώρα και ακούν το Μετακίτσι είναι το χωριό. Το χωριό. Ωραία. Το οποίο, Ξαρόπουλο, από σένα ειλικρινά δεν το περίμενε. Δεν το ξέρει, ναι, ναι. Αδιάβαστο. Για το Μετακίτσι. Μιλάμε για πολύ. Ναι, αδιάβαστο, Ξαρόπουλε, το Ιαντιανάκι μου. Θα μείνω μετεξεταστέω. Σεπτέμβριο να αρχίσει με τον κύριο Κιδεμόνα. Δηλαδή, σε σένα, όχι τον Κωστή. Ναι. Ο Κωστή, εντάξει, ξέρω. Μόνο την κλιματαριά. Μόνο την κλιματαριά, ξέρω το παιδί. Αυτό ρε φίλε, δεν είπα το όνομα, ήθελα να δω. Το ξέρει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Και κάτι άλλο ρε παιδιά τώρα, όσον αφορά τον Πάο. Δηλαδή, η ομάδα τώρα. Όπα. Θα να πες το. Από Όλγα παίρνει. Φύγε, επόμενο. Όχι, ρε. Από Όλγα δεν παίρνει. Από Όλγα απαγορεύεται να παίρνει. Ξαναπες το για τον Πάο αυτό που ρώτησε. Λέω, η ομάδα λέω του Πάο αυτή τη στιγμή έχει center for. Πώς δεν έχει. Τον Κούτσια. Τον Κούτσια έχει. Τον Κούτσια. Τον Άρθρο Νιούτον έχει. Και ποιον ακόμα έχει. Τον Ολιβέρα που μπήκε στην προπόνηση, βέβαια. Ναι, Ολιβέρα μπήκε. Είναι και Ολιβέρα. Γενικότερα. Πώς δεν έχει. Μεταγραφή έκανε ο Σαββίδης. Ο άνθρωπος έφερε τον Τόμας. Έφερε. Έφερε τον Τόμας. Πεχτάρα. Δεν τον πιστεύει ο. Με τον Τόμας. Με τον Τόμας έχει ένα θέμα. Ο Λουτσέσκου δεν τον πιστεύει καθόλου. Τον έφερε ο άλλος. Έχουν κόντρα αυτοί οι δύο για τον Τόμας. Φτάρα, πεχτάρα. Δηλαδή, ο Τσόλακ έπρεπε να πουληθεί αυτό το παιδί. Βεβαίως και, έπρεπε να πουληθεί, να πάρεις κάποιον καλύτερο, όχι τον Τόμας. Όλοι πολιώνται. Ναι, εννοείται να πουλήσεις κάποιον και να φέρεις καλύτερο και καλά. Το να φύγει ο Τσόλακ και να φέρεις καλύτερο, βέβαια που γίνεται. Το να φύγει ο Τσόλακ και να φέρει χειρότερο, ο Τόμας, δεν γίνεται. Φέρεις άλλο στήρι βασικά, όχι χειρότερο. Θα δούμε αν είναι χειρότερο. Τι σκεπτικό υπάρχει στην ΠΑΕ, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν είσαι σε καλό φεγγάρι. Ή να φέγγαρι είναι, ναι. Είναι κλειμένο το φεγγάρι πίσω από το βράχο. Κοστίξε τι μ' αρέσει εσένα τα τελευταίο καιρό, τέλος πάντων, τελευταία έτσι ένα-δύο χρόνια μπορεί και παραπάνω. Για που, δίνει συμβουλές στο θέμα γυναίκα. Εκεί όταν δίνει συμβουλές, ειλικρινά σου μιλάω, εγώ τρελαίνομαι. Βέβαια, μέσα από τα λάθη μας να πούμε. Να σε καλά. Αυτό το πράγμα που θέλω να του παχαίνουν του άντρε μετά το γάμο. Είναι μεγάλο σόκρα που είναι μεγάλη πονηριά. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμα. Μην τυχόν και πέσετε στη λούμπα. Μειώσετε τις προπονήσεις. Την ιστό τσαράχνης. Κοιλιακούς. Οι συνδραστηριότητες καήκατε. Πάμε. Ναι. Πάμε, ναι. Αφού και οι δύο είστε Ρενάτο Πιοβεζάν και Αλεξάνδρ Νίγκρι στο φαγητό. Ναι. Καλώς το να. Τι ωραία, τι ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα των Σερών με τη Βουλγαρία δεν μπορεί να μας μιλήσει για φαγητό. Φυσικά και μπορώ να σας μιλήσω για φαγητό. Πού, στο Ρούπελι, σαν τη μολύβι έχετε. Σαν τη μολύβι έχουμε. Σημειώνει ο Σαρόπουλος. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, από τη Νότια Ελλάδα και Κεντρική δεν έχω απολύτως τίποτα να πω, δεν τα έχω εξερευνήσει. Πού να ξέρεις. Εάν μπορείτε να κατεβείτε, ένα είναι ο νομός ο οποίος αξίζει, όλοι οι άλλοι είμαστε δεύτεροι. Είναι ο νομός της καρδίτσας. Ό,τι φάτε εκεί πέρα είναι εγγυημένο. Κρέας, ε. Ναι. Αλλά επειδή σαν τις αίρες δεν έχει, ναι. Γράφεται. Αυτά δεν πρόκειται να τα βρείτε ούτε σε YouTube ούτε μου. Τελειώσαμε, ναι.
Γράφε. Γράφω. Μαυρόλοφος. Μαυρόλοφος. Αυτό άμα έχει ομάδα Μαυρόλοφος δεν περνάς από εκεί. Με τίποτα. Μαυρόλοφος, Μαυρόλοφος, ταβέρνα, γυβέρα, μία είναι, δεν έχει άλλη και να θέλει. Ράφε 2, καλό καστρο σερών για σουβλάκια. Καλό καστρο. Πού να τα βρει ο χάρτης αυτά. Είναι κόκαστρο, καλό καστρο. Αυτά πρέπει να τα έχεις ψάξει εσύ. Άμα το βάλω στο GBS, πιάνει. Πού να πάει, θα σε βγάλει. Πιάνει. Στο πετρίτσι θα σε βγάλει. Τρία. Η ταβέρνα που θα πάει με τα χίλια ο Ραπτόπουλος και ο Σαρόπουλος δεν θα περάξει ούτε απ' έξω, είναι στο Δασοχώρι. Το Δασοχώρι, το εξωτικό. Ναι, Δασοχώρι Σερών. Η ταβέρνα λέγεται Πατακός. Πάρε άλλο ένα. Προλαβαίνουμε άλλο ένα. Θέλω να κάνω και ένα κριτικό σχόλιο. Ραντόπουλε, τι θα έρθει ο Άρης για να παίξει το αντίθετο. Θα έρθει ο Άρης, για να παίξει το αντίθετο. Θα έρθει ο Άρης. Ναι. 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Ωραία. 0-3 έχω παίξει. Έγινε, γεια. Τα λέμε. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Καλημέρα. Ναι. Όχι. Γεια σας. Ήθελα να σας ρωτήσω με τον κύριο Παπαζαφυρίου πότε μπορώ να μιλήσω. Για ποιο θέμα? Για κάποιο κοινωνικό θέμα. Εδώ αφορά τη Θεσσαλονίκη, τη Σταυρούπολη. Για πείτε μας και εμάς να προειδεάσουμε να του το πούμε. Τι ακριβώς έγινε στη Σταυρούπολη? Έχουμε σοβαρά προβλήματα και το Δημαρχείο Παύλο Μελά μας κλείνει την πόρτα. Τι προβλήματα έχετε, για να καταλάβουμε, δηλαδή τι προβλήματα έχετε? Το ένα πρόβλημα ονομάζομαι Κοτσαρίδης Γιώργος καταρχήν. Μάλιστα. Είμαι κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Το ένα πρόβλημα είναι μένουμε σε εντός κλειστής κατοικημένης περιοχής και ανοίξανε τους κεντρικούς δρόμους και τους περιφερειακούς και διοχετεύουν όλη την κυκλοφορία μέσα από το στενάκι και δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε και κάθε δύο μέρες γίνονται και ατυχήματα και 20 χρόνια. Το μεγάλο λάθος είναι ότι μένετε στη Σταυρούπολη. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Διαλέξατε το λάθος μέρος δηλαδή. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Εμείς θα πάρετε τον κύριο Παπαζαφυρίου να ανοίξει άλλο δρόμο. Το Σάββατο να ανοίξει άλλο δρόμο μέσω του Δημάρχου που μπορεί εμείς δεν έχουμε τέτοια δύναμη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ναι. Σας ευχαριστούμε που μας μεταφέρετε το πρόβλημά σας. Το μεγαλύτερο σας πρόβλημα είναι ότι μένετε στη Σταυρούπολη. Ναι, σωστό. Θα φύγουμε. Εγώ που μένω στην Τούμπα και εκεί πρόβλημα είναι, αλλά και εμένα με ξυπνάνε. Πάνε στον Αγιάννη. Στον Αγιάννη δεν πάει γιατί είναι και ο Φίνικας που με κλέψει το κόρτομπα να πούμε. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει το καλό μέρος. Κάπου θα βρεθείς. Θα δηλαδή σε κάποια δυσκολία. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Ναι. Στις 2 είσαι εδώ με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Βέβαια. Και το βράδυ κανονικά εγώ σε 6 κομπλέ. Με Γιάννη Πάγκος ακολουθεί. Γιάννης Πάγκος. Αυτοί ήμασταν. Καλή σας μέρα.